για την κλινική εκτίμηση των ασθενών με οξυχημικό-υγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με έμφαση στην ενδοφλέβια θρομβόληση. Πάμε λοιπόν στην πρώτη διαφάνεια. Αυτά τα οποία ισχύουν συνήθως στην ιατρική και ειδικότερα σε ό,τι έχουμε να κάνουμε ζητήματα όπως η θρομβόληση, που είναι έτσι πολύ σκληρά ζητήματα και ζητήματα που έχουν σχέση με πρωτόκολλα, με αρχές, με τεκμηριωμένη ιατρική, δυστυχώς δεν μπορούμε να το παίξουμε Νταϊάννες και να πάμε με follow your heart και τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να ακολουθούμε αυτό που λέμε τεκμηριωμένη ιατρική ή, εν πάση περιπτώσει, κοινή λογική. Άρα πηγαίνουμε by the rules. Αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο, αυτά που λένε τα σοφά τα βιβλία, γιατί οι κανόνες μας αποτρέπουν από το να πέφτουμε σε τρύπες, σε κακοτοπιές, στις οποίες έτσι κι αλλιώς θα πέσουμε κάποια στιγμή, γιατί η ιατρική κάνουμε, δεν είμαστε πίσω από ένα γραφείο να βάζουμε σφραγίδες ή να κόβουμε αποδείξεις. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι αυτή εδώ η κατάσταση. Οι θρόμβοι είναι λευκοί, είναι ερυθροί, δηλαδή είτε προέρχονται μάλλον από αθυρωματική νόσο και στενώσεις καροτίδων και νόσο μεγάλων αγίων, είτε προέρχονται από στάση λόγω κολπικής μαρμαργής ή άλλων καρδιογενών αιτίων. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα το οποίο θα κληθεί ο κύριος Φινίτσης, ο κύριος Ματατζής, οι άλλοι συνάδελφοι του επεμβατικού τομέα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κούγιας, να βγάλουν το θρόμβο από το αγκείο ή να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Έτσι, το φίδι αυτό ποτέ δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο ή πόσο δύστροπο είναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και να έχουμε καλούς συνεργάτες. Η ενδοφλέβια θρομβόλησης ξεκίνησε με το φάρμακο αυτό εδώ, το οποίο λέγεται Ακτιλής, είναι αλτεπλάση, είναι ένα συνδυασμένο ενεργοποιητής του οστικού πλαστικού. Είναι η πρώτη ουσία που χρησιμοποιήθηκε από τους καρδιολόγους για τη θρομβόληση στο οξύ ισχυμικό έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτή είναι η αλτεπλάση, η οποία τι κάνει, έρχεται και τρώει αυτές τις κλωστές της ινικής που βλέπετε εδώ. Αυτό είναι ένα θρόμβο στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Έχουμε τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια σαν αχινούς, έχουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρα και έχουμε αυτές τις κλωστές στο δίκτυο της ινικής που κρατάει τα στοιχεία του θρόμβου μεταξύ του. Έρχεται λοιπόν η αλτεπλάση, η νοδολυτική ουσία του οργανισμού που θα έρθει και θα φάει αυτές τις κλωστές της ινικής. Οπότε κατ' ουσίαν αυτό που κάνουμε είναι η νοδόληση και όχι θρομβόληση, αν θέλουμε να είμαστε μονικά ακριβείς. Κάνουμε ινοδόληση και θα έρθουν οι φίλοι μας οι επεμβατικοί και θα επιτύχουν είτε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα της επιτυχούς επαναγγείωσης, είτε το λιγότερο καλό, αλλά σημαντικό για τον άρρωστο αποτέλεσμα της μερικής επαναγγείωσης. Φυσικά, μέσα σε όλα αυτά ισχύει πάντοτε το time is brain. Ο χρόνος είναι εγκέφαλος, έτσι όσο πιο γρήγορα πάμε τόσο καλύτερα. Υπάρχουν πάμπολες αποδείξεις και εργασίες που έχουν δείξει αυτό, αλλά έτσι για να γίνουμε και λίγο πιο εντυπωσιακοί, να πούμε ότι για κάθε λεπτό που περνάει και δεν ανοίγει το αγκείο και δεν επανασυραγκοποιείται και δεν επανεματώνεται ο εγκέφαλος, καταστρέφονται 14 δισεκατομμύρια συνάψεις, σχεδόν 2 εκατομμύρια εγκεφαλικοί νευρώνες και σχεδόν 12 χιλιόμετρα εμίελων νευρικών ινών για κάθε λεπτό ισχυμίας που καταστρέφει τον εγκέφαλο και καίει το δάσος αυτή η φωτιά. Για κάθε λεπτό που κερδίζουμε νωρίτερης επαναγγείωσης και επανεμάτωσης του εγκεφάλου, κερδίζουμε σχεδόν 2 μέρες υγιούς ζωής για τον άρρωστό μας και για κάθε 15 λεπτά που ανοίγουμε νωρίτερα το αγκείο, κερδίζουμε 1 μήνα ζωής δίχως αναπηρία. Αναλογιστείτε τα αυτά τα νούμερα κάθε φορά που θα έχουμε μπροστά μας έναν ασθενή και που θα καθυστερούμε και θα συζητάμε. Συνήθως εμείς δεν το κάνουμε. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι έχουν και εκείνοι το δίκαιο τους, αναισθησιολόγοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι θα πρέπει να πάμε γρηγορότερα. Όπως λοιπόν είναι εγκέφαλος, ξέρουμε λοιπόν ότι αν χορηγώντας ενδοφλέβια θρομβόληση καταφέρουμε και είμαστε επιτυχής μέσα στα πρώτα 90 λεπτά, η θρομβόληση δηλαδή χορηγηθεί μέσα στην πρώτη 1,5 ώρα από την ένταξη των συμπτωμάτων, αυξάνει 2,5 φορές κατά 150% η πιθανότητα του ασθενούς να φύγει από το νοσοκομείο περπατώντας. Θα το πω αλλιώς, στο τρίμηνο είναι αυτή, να είναι στους 3 μήνες τόσο καλά όσο ήταν πριν, ενώ αν
αυτό επιτευχθεί στις 3 ώρες, τότε η πιθανότητα αυτή πέφτει στο 60%. Για κάθε μια μισή ώρα που περνάει, υποδιπλασιάζεται η πιθανότητα να έχουμε εξαιρετικό λειτουργικό αποτέλεσμα στους 3 μήνες. Στις 4,5 ώρες το όφελος πέφτει στο 30%. Άρα νομίζω ότι αυτή η καμπύλη είναι πολύ ενδεικτική και χαρακτηριστική του πώς μειώνεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μας σε σχέση με το χρόνο. Και εδώ είναι η θνητότητα σε σχέση με το χρόνο. Παρατηρήστε δηλαδή ότι αυτό είναι ο μέσος όρος και τα διαστήματα εμπιστοσύνη στα confidence intervals. Δείτε ότι αρχίζει αυτό η προβόληση, να θυμίσουμε ότι δεν είναι θεραπευτική μέθοδος που μειώνει τη θνητότητα. Δυστυχώς. Έτσι, μειώνει την αναπηρία, σαφέστατα, αλλά δεν μειώνει τη θνητότητα. Μόνο η νοσηλεία σε stroke unit, ομάδα και ακόμη εγκεφαλικών επεισοδίων μειώνει τη θνητότητα μέχρι στιγμής. Έτσι, ούτε καν η ανθρωπεκτομία έχει αποδείξει ότι μειώνει τη θνητότητα. Η θνητότητα λοιπόν παραμένει σταθερή και αρχίζει και τσιμπάει καθώς περνάει ο καιρός, και όταν φτάσουμε εκεί στις 4,5 ώρες περίπου, έτσι, τότε αρχίζει και ξεπερνάει το στατιστικά σημαντικό και αυξάνει. Γιατί αυξάνει? Κατά τις 4,5 ώρες, γιατί προκαλούμε αιμορραγίες στον ασθενή και σκοτώνουμε τον άρρωστο κάνοντας εμβόληση πέραν των 4,5 ώρων. Πάρα πολύ απλά και ωραία και κατανοητά. Αυτό λοιπόν είναι το άρθρο που άλλαξε την ιστορία της αγκιακής νευρολογίας, και εγώ θα έλεγα άλλαξε την ιστορία της νευρολογίας, όχι μόνο της αγκιακής νευρολογίας. Είναι για μένα το άρθρο που έκανε την νευρολογία από ειδικότητα φιλοσοφικού περιεχομένου και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μεν, αλλά καθόλου επίγουσα δε, την κατέστησε ειδικότητα πρώτης γραμμής, ειδικότητα επίγουσας ιατρικής. Και επιτέλους μας έβαλε στο παιχνίδι των ειδικοτήτων πρώτης γραμμής που αντιμετωπίζουν κρίσιμες για τη ζωή του ασθενούς καταστάσεις. Δημοσιεύτηκε στο New England το 1995. Ήταν μελέτη η οποία δεν επιχορηγήθηκε από την βιομηχανία. Ήταν με κονδύλια από το Ιατρικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών της έρευνας νευρολογικών νοσημάτων. Και τι απέδειξε? Απέδειξε αυτό το πράγμα, ότι κάνοντας τρομβόληση μέσα στις πρώτες 3 ώρες, τότε μελετήθηκαν 3 ώρες, αυξάνουμε κατά 70%, αυτό σημαίνει odds ratio ακόμα αυτά, αυξάνουμε κατά 70% πιθανότητα να είναι ο άρρωστός μας περπατώντας όπως ήταν πριν στους 3 μήνες. Έχουμε ένα απόλυτο θεραπευτικό όφελος της τάξης του 11 με 13%, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στην ενεργό θεραπεία και στο πλασίμπο, έτσι, είναι 11 με 13%, πράγμα που σημαίνει ότι το number needed to treat, σε πόσους αρρώστους πρέπει να δώσουμε το φάρμακο για να ωφεληθεί, είναι 7 με 8. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικά ισχυρή και αποτελεσματική θεραπεία. Και για να πάμε και λίγο στα βαθύτερα, έχουμε πολύ πρόσφατες οδηγίες επάνω στην οδοφλέβια θρομβόλυση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, από την ISO. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μέσα στη Συντακτική Επιτροπή σε περίπτωση θέση και με εξέχοντα ρόλο έναν Έλληνα συνάδελφο, τον καθηγητή του Γιώργου Τουσβούλη και πρόεδρο της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, ο οποίος διαδέχθηκε τον κύριο Γρηγοριάδη στη θέση του πρόεδρου της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, ο Γιώργος Τσιβούλης. Είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε έναν Έλληνα σε τέτοια περίοπτη θέση και να κατέχει τέτοιο κρίσιμο ρόλο στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών που επηρεάζουν την άσκηση της ιατρικής σε όλο τον κόσμο. Μία λοιπόν πολύ σύντομη σύνοψη επάνω στις σε ορισμένα τρέχοντα ζητήματα των κατηγοριών οδηγιών, είτε είναι ευρωπαϊκές είτε είναι αμερικανικές. Είναι ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο παλαιότερες οι ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά σε πολλά σημεία είναι συναφείς, συμβαδίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, με κάποιες μικρές διαφορές και ιδιαιτερότητες. Η θρομβόληση, αν και πάρα πολλοί συνάδελφοι μπορεί να γυρίζουν τον κόσμο και επαγγελματικά να λένε ότι είναι μια υπόθεση, πούμε, μπορεί να το κάνει και ένας πίθηκος, λένε μερικοί παλιοί καθηγητές, προσπαθώντας να εξοικειώσουν τους νέους ειδικευόμενους τους με την θρομβόληση. Χρειάζεσαι να ξεχωρίζεις το άσπρο από το μαύρο στην αξονική, να βλέπεις αν έχει αίμο άρρωστος και να έχεις και ένα αντιδραστικό αντίχειρα για να δίνεις το TPA. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι. Έτσι, υπάρχουν καμιά σαρανταριά υποπεριπτώσεις που μπορεί να πατήσεις από μικρή έως πολύ μεγάλη μπανανόφλουδα, και δεν θα σας κουράσω εννοείται με αυτά εδώ, αλλά εδώ βλέπετε μια λίστα ολόκληρη, έναν συρφετό από υποπεριπτώσεις όπου χρειάζεται προσοχή ή όπου τα δεδομένα είναι έτσι κι αλλιώς και πρέπει να προσέχουμε. Άρα οφείλουμε τουλάχιστον να ακολουθούμε μια mainstream γραμμή, έτσι, να ακολουθούμε το πρωτόκολλο με η ιαπωνέζικη
υπακοή και ιαπωνέζικο πρωτόκολλο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε στην Β' Νευρολογική Κλινική. Έχουμε τις ενδείξεις, τις αντιδείξεις. Επικαιροποιείται κατά διαστήματα αυτό και αλλάζει. Εντάξει, κάθε φορά μπορεί και να μην γράφουμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο πρωτόκολλο, γιατί θεωρούμε ότι τα είπαμε, αλλά θα πρέπει να γίνονται όλα και να υπάρχουν καταγεγραμμένες οδηγίες πώς χορηγούμε το φάρμακο, πώς αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα την αιμορραγία, ποιες είναι οι βασικές αντιδείξεις κτλ. Κτλ. Και με το πρωτόκολλο στο μυαλό μας ή στην ακόμη καλύτερα στη τσέπη μας, στο βαλιτσάκι μας, πηγαίνουμε στο επίδομα και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εδώ είναι ο βασικός το βασικό flowchart, το χρονικό flowchart από την ώρα που θα φτάσει ο ασθενής στα επίγοντα, σε πόσο χρονικό διάστημα θεωρείται ότι θα πρέπει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, δηλαδή να εξταθεί, να πάει στον ακτονικό μέσα στα πρώτα 20-25 λεπτά, να βγει το πόρισμα και μέσα στην πρώτη ώρα να χορηγηθεί το φάρμακο. Αυτό βέβαια είναι να βραχυνθεί, είναι λίγο παλιά αυτά τα νούμερα, πλέον έχουν βραχυθεί τουλάχιστον κατά 40-50%. Έτσι. Θεωρούμε λοιπόν πλέον ότι ο άνθρωπος πρέπει να λαμβάνει το φάρμακο ιδανικά μέσα στην πρώτη μισή ώρα και τα καλά μαγαζιά του εξωτερικού έχουν χρόνο χρήσης RPA 25 λεπτά. Βέβαια και τα συστήματα υγείας του είναι διαφορετικά. Ο γιατρός από την ώρα που θα παραλάβει τον κεφαλικό του εκαβήτης στο σπίτι, στον τρόπο, επίσης το γιατρό του νοσοκομείου με pre-notification και ο γιατρός του νοσοκομείου ξέρει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια για το ιστορικό του ασθενούς και το μόνο που κάνει όταν έρχεται ο άρρωστος στο νοσοκομείο είναι να το χώσει στον αξονικό, να δει με τον ακτινολόγο την αξονική και να ξεκινήσει το RTPA. Γι' αυτό πιάνουν τέτοιους χρόνους. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, εφαρμόζοντας αυτή την πρακτική, έχοντας αυτό το βαλιτσάκι του καλού αγγέλου στα εξωτερικά ιατρία που ήταν ενίσχυση του προγράμματος Angel, ενός προγράμματος που υποστηρίζεται από την Beringer και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, έχουμε μέσα την Αγγλία χορήγησης, έχουμε τα φάρμακά μας, έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε εμβόληση. Το οποίο σπανίως χρησιμοποιώ, θα έπρεπε κανονικά να τρέχει κάθε φορά που ο άρρωστος έρχεται και ξεκινάει ο χρόνος να μετράει αντίστροφα για τον ασθενή. Και τα έχουμε καταφέρει λοιπόν τουλάχιστον με καλή συνεργασία και με ενημέρωση των συναδέλφων που κάνουν διαλογή και των νοσηλευτηριών και των νοσηλευτών, τουλάχιστον στην προ-COVID εποχή, γιατί ήρθε μετά ο COVID και έφερε τα πάνω κάτω και ξεχάσανε όχι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί τι σημαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο και τι άλλα, πολλά άλλα της επίγουσας ιατρικής. Άρα είχαμε καταφέρει να έχουμε ένα καλό κατηγόντων επάνω που έγινε κόβημα σε 30 δευτερόλεπτα από τότε που τον παραλαμβάναμε στα επίγοντα, ειδικά αν τον περιμέναμε, τον βάζαμε κατευθείαν στον αξιονικό και κάναμε τη δουλειά μας και δεν αναγκαζόταν να κάνει όλο αυτό το ταξίδι με ασανσέρ που άλλο το δουλεύουν, άλλο το δεν δουλεύουν. Περιμένουμε διαδρόμους, ιστορίες, θερμοπληροφορίες κτλ. Κάνουμε την θρομβόληση, την ξεκινάμε στο shock room για να κερδίσουμε χρόνο, γιατί για χωροταξικούς λόγους από εκεί που είναι η κλινική μέχρι το shock room είναι σημαντική απόσταση και αυτά τα 5 ή 10 λεπτά που μπορεί να κάνει ο άρρωστος για να πάει είναι πολύ χρήσιμα και θέλουμε να τα κερδίσουμε. Άρα ξεκινάμε την θρομβόληση αμέσως μετά τον αξιονικό στο shock room και ο άρρωστος συνέχεια με την αντλία να τρέχει, ανεβαίνει επάνω στο τμήμα. Και έτσι είχαμε τουλάχιστον στην προ-COVID εποχή, τρέχοντας σαν το Βέγκο και πάντοτε έχοντας το χρόνο ή διάφορους άλλους κακούς δαίμονες να μας κυνηγάνε, να έχουμε ένα μέσο χρόνο εισόδου των ασθενών στον αξιονικό στα 23 λεπτά και γύρω στα 40-45 λεπτά χορήγηση του φαρμάκου, πράγμα που είναι εξαιρετική χρόνη για τα ελληνικά δεδομένα και για το σύστημα υγείας μας. Αυτά βέβαια έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά ένα 20 λεπτό στην εποχή COVID λόγω των συνθηκών που όλοι γνωρίζουμε και ελπίζουμε να επανέλθουμε στα προηγούμενα. Στα επόμενα λεπτά που βλέπω ότι έχω, ωραία, θα πούμε μερικά πράγματα έτσι, που άλλαξαν πιο μοντέρνα, που επεξέπιναν τις
ενδείξεις της ενδοφλέβειας τρομβόλησης και όλη η προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια ήταν να αυξηθεί ο όγκος των ασθενών που βάλλονται σε ενδοφλέβεια θρομβόληση, είτε αυξάνοντας το χρονικό παράθυρο δράσης, έτσι, γιατί τα 4,5 ώρες είναι ένα αρκετά στενό παράθυρο, και αντιμετωπίζοντας κρίσιμα προβλήματα και ερωτήματα, όπως είναι τα εγκεφαλικά της αφύπνισης, τα wake-up strokes. Έτσι. Ήρθε λοιπόν αυτή εδώ η πολύ σημαντική μελέτη, η wake-up από τον Γιώτη Στομάλα, την Γερμανία, έναν σχετικά νέο ερευνητή που παρακολουθούμε από παλιά, από μικρό, όταν έκανε παρουσιάσεις με πόστερ στα συνέδρια της ISU, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, όπου ασθενείς που ξυπνούν, συγγνώμη για την ανακοίνωση, ασθενείς οι οποίοι ξυπνούν με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν γνωρίζουμε τον χρόνο έναρξης, υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία που κάνουμε και στο νοσοκομείο μας, και ευχαριστώ για την προθυμία και τη διάθεση όλους τους συναδέλφους του αναλογικού αλλά και τους χειριστές που πολλές φορές ανοίγουν μαγνητή για να γίνει μαγνητή σε τέτοια πρακτικά. Κάνουμε λοιπόν αν υπάρχει μήνυμα, αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της διάχυσης και της ακολουθίας φλεαρ. Αν έχουμε λοιπόν πλήρη συμφωνία, αν έχουμε δηλαδή βλάβη στην ακολουθία διάχυσης, αλλά δεν έχουμε προχή, καμία βλάβη στην ακολουθία φλεαρ, όχι να έχουμε λίγο που να φαίνεται πιο πολύ στην DWI, αυτό είναι mismatch. Το mismatch είναι μεταξύ του υπάρχει και του δεν υπάρχει. Δεν είναι μεταξύ του υπάρχει, υπάρχει λίγο, ή υπάρχει λιγότερο. Έτσι, είναι, να είναι σαφές αυτό το πράγμα. Άρα, μεταξύ λοιπόν του υπάρχει και του δεν υπάρχει, άρρωστοι που είχαν αυτό το προφίλ, υποβάλλοντος ενδοφλέβεια θρομβόληση και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Δηλαδή, έδειξε ένα το θεραπευτικό όφελος της τάξης του 9%, 40%, είναι κλίμακα ranking 0-1. Δηλαδή, ασθενείς οι οποίοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση στους τρεις μήνες. 53% ήταν αυτοί που πήγαν θρομβόληση, 42% ήταν αυτοί που πήγαν συντηρητικά. Ένα απόλυτο θεραπευτικό όφελος 9% αυξάνει κατά 60% την πιθανότητα της αναισθησίας και είναι εντυπωσιακό με τον κίνδυνο βέβαια της ενδοκεφαλικής αιμορραγίας. Υπαρκτό είναι στάνταρ ότι η θρομβόληση, το οποίο θρομβόληση, δεκαπλασιάζει τον κίνδυνο της ενδοκεφαλικής αιμορραγίας. Έτσι, στάνταρ. Ό,τι και να κάνουμε, αυτό είναι γεγονός. Αλλά μέσα στο καλό όφελος, το θεραπευτικό, συμπεριλαμβάνουν χρηστικά που είτε βγαίνουν καλά είτε θα πεθάνουν λόγω δικεφαλικής αιμορραγίας. Άρα μιλάμε για καθαρό όφελος, έτσι, ένα απόλυτο νούμερο 9%. Και αν το συγκρίνουμε με την αρχική μελέτη, την INGE, έτσι τα νούμερα είναι συγκρίσιμα. Δηλαδή το σχετικό θεραπευτικό είναι 60% στην 70% στην INGE. Εντάξει, άρα βλέπουμε ότι παρόλο που ήταν ασθενής αγνώστου έναρξης wake-up, αν έχουν αυτό το ευνοϊκό προφίλ, μπορούμε να κάνουμε θρομβόληση με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η δεύτερη μελέτη που επεξέτεινε το παράθυρο και έχει αλλάξει και αλλάζει την πρακτική μας είναι αυτή η μελέτη, η EXTEND, η οποία μελέτησε ασθενείς οι οποίοι είχαν εγκεφαλικό μεταξύ 4,5 και 9 ώρες από την έγινε θρομβόληση μεταξύ 4,5 και 9 ώρων από την εισβολή, από την εγκατάσταση της νευρολογικής σημειολογίας, βέβαια με πολυπαραμετρική απεικόνηση, δηλαδή με CT EMR perfusion, ειδικό πρωτόκολλο που ανοιχνεύει τον πυρήνα του εμβράκτου, ανοιχνεύει την πενάμβρα με ειδικές ρυθμίσεις και με ειδικά με συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία αν θέλετε θα σας δείξω παρακάτω. Αυτή λοιπόν ήταν και μάλιστα τα έβαλε για ιστορικούς λόγους. Είναι από το Παγκόσμιο Συνέδριο του Μόντρεαλ το 2018 που ανακοινώθηκε και πραγματικά έκανε έναν πραγματικό πάταγο. Και έχουν περάσει και στις κατευθυντήριες οδηγίες ότι οι ασθενείς με έναρξη 4,5 με 9 ώρες, γνωστή έναρξη 4,5 με 9 ώρες, μπορούμε να υποβάλουμε, να τους υποβάλουμε σε ενδοφλέβεια θρομβόληση με την προϋπόθεση ότι έχουμε αυτό το μοντέλο του mismatch, δηλαδή ότι έχουμε πυρήνα εμβράκτου κάτω από τα 70 ml, ότι έχουμε mismatch τουλάχιστον 20%, δηλαδή η περιοχή της πενάμβρα είναι τουλάχιστον 20% μεγαλύτερη από τον πυρήνα και ότι ο απόλυτος όγκος της περιοχής του mismatch είναι τουλάχιστον 10 ml.
Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει πολύ σοβαρά να σκεφτούμε όλοι μας και να κάτσουμε και να σκεφτούμε και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε πρωτόκολλο perfusion και πολυπαραμετρικής απεικόνησης στους αξιονικούς του νοσοκομείου μας, ώστε να έχουμε την δυνατότητα με αξιοπιστία και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι που πλέον παγκοσμίως γίνεται και είναι η παράταση του παραθύρου της θρομβόλησης και να μπορούμε να εφαρμόζουμε και εμείς και να βλέπουμε στην πράξη αυτά τα περιστατικά τα οποία δυστυχώς για την ώρα ακόμη δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, ίσως κάποια άλλη στιγμή το καταφέρουμε. Εδώ λοιπόν είναι, να μην σας κουράσω, το καλό αποτέλεσμα από μετανάλυση και όλες και από άλλες μικρές μελέτες μαζί με την Extend. Φαίνεται λοιπόν ότι διπλασιάζεται η πιθανότητα καλής λειτουργικής έκβασης. Ας το αφήσουμε αυτό. Ένα στοιχείο όμως το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και να πω είναι ότι πάντοτε καλές είναι οι μελέτες οι τυχιοποιημένες και οι κλινικές, αλλά έχουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές άλλο είναι αυτό το οποίο σχεδιάζουμε να κάνουμε και άλλο είναι αυτό το οποίο τελικά γίνεται στην πράξη. Αν θυμάστε πριν, σας είπα ότι ο πυρήνας στο πράγμα έπρεπε να ήταν κάτω από 70 ml. Στην πράξη, οι ασθενείς που μπήκαν μέσα είχαν πάρα πολύ μικρό, σχεδόν ανύπαρκτο πυρήνα εμφράγκη. Ο μέσος όρος ήταν 4 ml. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ήταν 70 πραγματικά ή 60, ίσως να μην ήταν θετική μελέτη, ίσως να μην ήταν έτσι τα αποτελέσματα. Είχαν πάρα πολύ καλά, δηλαδή οι ασθενείς που πρακτικά δεν είχαν ή είχαν ελάχιστο πυρήνα εμφράγκη, ελάχιστο δηλαδή μη αστέψιμο ιστό και είχαν μεγάλη πενάμπρα και γι' αυτό πήγαν καλά. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα προς συζήτηση. Για ασθενείς που έχουν wake up, stroke αφύπνισης, πάλι στις κατευθυντήριες οδηγίες έχει περάσει ότι μπορεί να εφαρμοστεί είτε το μοντέλο του Μαγνήτη με συμφωνία mismatch μεταξύ DWI και FLIR, είτε το μοντέλο της XTEP που και εκείνη συμπεριέλαβε ασθενείς με wake up stroke με τις αναλύσεις και τα στοιχεία που σας είπα πιο πριν. Ένα άλλο στοιχείο που παίζει τα τελευταία χρόνια και ακούγεται πάρα πολύ έντονο είναι αν ήταν υπερπλάσει το θρομβολυτικό που χρησιμοποιούν πλέον οι καρδιολόγοι, το μεταλλίζει και όχι το ακτινίζει, είναι πιο αποτελεσματική και καλύτερη για το ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν μέσα στους επόμενους 6 μήνες με ένα χρόνο. Ανακοινώθηκαν 2 μελέτες τώρα πριν από λίγες μέρες στο πανευρωπαϊκό των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Η μία θετική, η μία έτσι και έτσι. Φαίνεται ότι η τερακτοπλάση τελικά θα αντικαταστήσει την αλτοπλάση, αλλά ακόμη και η επίσημη οδηγία είναι ότι δεν έχει καταδείξει στον γενικό πληθυσμό εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια δεν έχει καταδείξει ακόμη την μη κατωτερότητά της, έτσι. Οπότε για την ώρα εφαρμόζουμε σε όλα γενικά τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια θρομβόληση με αλτεπλάση. Εκεί που φαίνεται ότι έχει καταδείξει ανωτερότητα είναι στα large vessel, στα ILVO, στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια που απόφραξη μεγάλων οικείων, αυτά τα οποία υπόκεινται σε θρομπεκτομή μηχανική από τους συναδέλφους του τμήμα. Εκεί η πρόσφατη προεξία σε λόγω της μεγαλύτερης ένδυσης, λόγω του χρόνου και λόγω του ότι χορηγείται σε μία εφάρμοση δόση και όχι εκεί το τι μπορούμε να τροματιμάσουμε και να έχουμε λοιπόν και προτείνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για το Γεωργικό Νοδείο ή χωρίς να εκτεπλάσεις υπάρχει είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Και ενώ με τις επίγουσες πρέσεις μπορώ κανένα μήνα είναι που έχουν κυκλοφορήσει που αφορά το pre-treatment ή το bridging, δηλαδή την θεραπεία θρομβόληση πριν από θρομβεκτομή, γιατί υπάρχει και υπήρχε και ακόμα εξακολουθεί εν μέρη να υπάρχει σκέψη αν πρέπει να κάνουμε θρομβόληση πριν από θρομβεκτομή ή απλώς χάνουμε το χρόνο μας ή χάνουμε τα λεπτά μας ή χάνουμε τους σπόρους μας ή επιβαρύνουμε τον άρρωστο με κάτι που δεν το χρειάζεται. Έγινε λοιπόν, ολοκληρώθηκαν
οι μελέτες αυτές, οι οποίες είναι 6 μελέτες, συγγνώμη, 5 μελέτες, οι οποίες μελέτησαν αξιοποιημένες το ζήτημα αυτό. Η ΙΖΟ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οικιακών Εγκεφαλικών, έκανε και την μετανάλυση αυτή, η οποία ήταν μετανάλυση μη κατωτερότητας, non-inferiority. Αυτή που κυρίως επηρέασε ήταν η μελέτη, η ελβετική, ευρωπαϊκή, direct Nursen Verne, η οποία έγινε την πλάστικα προς την πλευρά αυτή που σας λέω, και όχι οι ιαπωνικές και οι κινέζικες μελέτες, οι οποίες είναι της τάσης ότι η θρομβόληση δεν χρειάζεται και περιπτεύει. Εν πάση περιπτώσει, οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ότι δεν έχει πιάσει το όριο της μη κατωτερότητας ή απλή ή σκέπη μηχανική θρομπεκτομή, και για την ώρα, μέχρι να έρθουν άλλα στοιχεία ή μέχρι να αλλάξει κάτι, συνιστάται να γίνεται πάντοτε, όταν πάστος έρχεται μέσα στο χρονικό παράθυρο των 4,5 ώρων, να γίνεται ενδοφλέβια θρομβόληση με αλτεπλάση για την ώρα ή με την εκτεπλάση, εφόσον μπορούμε, πριν τη μηχανική θρομβοκτομή, με την προϋπόθεση ότι η διενέργεια της θρομβόλησης δεν θα καθυστερήσει σε καμιά περίπτωση την μεταφορά του ασθενούς και όλη την διαδικασία διενέργειας. Άρα η οδηγία η πρόσφατη, και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορώ να σταματήσω, αναφέροντας ότι χρειαζόμαστε 4,5 ώρες για να κάνουμε ενδοφλέβια θρομπόληση. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε μέσα στο χρονικό παράθυρο 4,5 ώρων. Σε αυτό το χρονικό παράθυρο, σε 4,5 ώρες, σκεφτείτε ότι είναι ο χρόνος που κάνουν οι φωτογραφίες για να έρθουν από τον τελευταίο πλανήτη του λογικού μας συστήματος, τον Πλούτονα, μέχρι τη Γη, και μακάρι να φτάσουμε κάποια στιγμή και στο ΑΧΕΠΑ να είμαστε Φόρμουλα 1 και ακτινολόγοι, νευροακτινολόγοι, νευρολόγοι, αναισθησιολόγοι και λοιποί λόγοι να συνεργαζόμαστε και να αλλάζουμε τα λάστιχα και να ξεπλώνουμε τα αγκαία σε 2 δευτερόλεπτα όπως στη Φόρμουλα 1. Κάποια στιγμή ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και να ζητήσω και πάλι συγγνώμη που δεν ήμουν εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή, για την παρουσίαση. Βέβαια, υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα, δεν ξέρω αν τα καταλάβαινα μόνο εγώ ή τα είχατε κι εσείς από την αίθουσα συνελεύσεων, Παναγιώτη, δεν ξέρω. Τυχώς, ναι, αλλά νομίζω μια γενική, νομίζω εισπράξαμε αρκετά από αυτά που μας είπε ο κ. Καλαμάνης, και κερδίσαμε. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση από τους διοργανωτές και το συμπροεδρεύοντα μου, θα έλεγα ο σχολιασμός που είναι να κάνει ο κύριος Στέγος στο τέλος, αν θέλει μετά από κάθε εισήγηση ή κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο να κάνει και να κλείνει, ας πούμε, το κεφάλαιο αυτό. Συμφωνείτε με αυτό? Όπως προτιμάτε εσείς, όπως προτιμάει το κοινό. Εγώ το προτείνω αυτό, αν συμφωνεί και ο κύριος Φινίτης και οι οργανωτές εκεί πέρα, γιατί έχουμε και, δεν θα τον έχουμε και το Θόδωρο μετά, γιατί αν κατάλαβα καλά την επιβίβασή του. Ναι, κάποιος ένα πεντάλεπτο, 2-3 λεπτά τα επόμενα 5 λεπτά ακόμη, αλλά είμαι βέβαιος ότι και ο Θωμάς που είναι εκεί μπορεί να πατήσει και να δει, παρόλο που είναι σχολιαστής, να διευκάνει θύματα τα οποία έχουν εκκρεμεί ή απορίες που τυχόν θα γεννηθούν. Νομίζω ωραία, ότι σίγουρα. Οπότε, αν δεν υπάρχει. Θωμά, κάτι θα ήθελες να κάνεις, κάποιο σχόλιο σε αυτά? Όχι, είναι εξαιρετική η παρουσίαση. Εξαιρετική, πραγματικά. Αυτό που θα ήθελα να μείνω είναι στο τελευταίο που είπε ο Θόδωρος, δηλαδή ο συνδυασμός της ενδοφλέβειας θρομβόλησης και της μηχανικής θρομβεκτομής, ο οποίος κερδίζει και έδαφος. Έχει ο κύριος Τέρκ μαζί με τον κύριο Τζιβγούλη έχουν εκδώσει τα guidelines, τα πρόσφατα, και πραγματικά υποστηρίζεται αυτή η προσέγγιση και στα wake up πολλές φορές, αλλά και στα wake up το συστήνεται αυτό. Και μάλιστα επεκτείνουν αυτή την ιδέα και λένε ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα κέντρα και να γίνει σε κεντρικά νοσοκομεία θρομβόληση και θρομβεκτομή, ή πολλές φορές να γίνει θρομβόληση και μεταφορά σε περιφερικό νοσοκομείο και μεταφορά του ασθενή σε κεντρικό νοσοκομείο για να γίνει η θρομβεκτομή. Δηλαδή, πραγματικά ο συνδυασμός εκεί που το περιστατικό είναι θρομβεκτομήσιμο είναι εξαιρετικός. Πάλι συγχαρητήρια, ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση.
Ωραία, θα μου επιτρέψετε οπότε να αποχωρήσω. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή παρουσίασή σου, η οποία τιμά και την κλινική μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Περνάμε, ο κύριος Φινίτσης τώρα, να αναλάβει τον επόμενο. Ναι, ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές αυτής της ημερίδας, τον κύριο Πρασόπουλο και τον κύριο, τους καθηγητές κύριο Πρασόπουλο και κύριο Χατζηδάκη. Και για να συνεχίσουμε, καλωσορίζω τον κύριο Τριαντάφυλλο Γερούκη, συντονιστή διευθυντή στο κτηνολογικό τμήμα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, να προχωρήσει στην επόμενη παρουσίαση που είναι η απεικονιστική διαρρέμιση του ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Κύριε Γερούκη. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Ένα λεπτό να κάνω το share screen. Φαντάζομαι για να δω ότι αρχίζετε να βλέπετε κάτι. Ναι. Και να κάνω. Ωραία. Είμαστε εντάξει? Όχι, έχετε. Ναι, τώρα ναι. Ωραία. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά είμαι χαρούμενος που είμαι σε αυτό το σεμινάριο ημερίδα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είχα πρωτασχοληθεί πριν από 20 χρόνια σχεδόν και δυστυχώς, έστω και μετά από 20 χρόνια, έφτασε ο καιρός και είναι θερμά συγχαρητήρια στους νευρολόγους και τους ακτινολόγους του ΑΧΕΠΑ, που με τη δική τους πρωτοβουλία ουσιαστικά και όχι την, πώς να πούμε, με έναν κεντρικό συντονισμό κρατικό ίσως που θα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επιτέλους αρχίζει να λειτουργεί ένα stroke center που ελπίζω στο μέλλον να λειτουργήσει όλες τις μέρες του μήνα συμμετέχοντας κι άλλα νοσοκομεία. Είμαστε πίσω 20 χρόνια. Εγώ θα μιλήσω για την απεικόνιση. Το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, λοιπόν, το stroke, έχει αιτιολογία. Είτε είναι αιμορραγικό έμφρακτο, είτε είναι ισχεμικό. Το ισχεμικό, όπως βλέπετε στον πίνακα, μπορεί να είναι ανθρωβωτικό, και αυτό μεγάλων ή μικρών αγκίων, καρδιοβολικό ή μεταβατική ζώνη άρδευσης. Παραδείγματα θα δούμε από όλα αυτά όσο μπορούμε πιο σύντομα. Και το αιμορραγικό έμφρακτο να είναι ένα αιμάτωμα, μια υπερεχνοειδής αιμορραγία ή άλλα αίτια όπως τρόβωση φλεβωδών κόλπων, όγκη κλπ. Το πρωτόκολλο σήμερα είναι το πιο απλό, ας το πούμε, πρωτόκολλο μελέτης. Είναι μια CT εγκεφάλου, αν μπορούμε να γίνει CT perfusion και CT αγγιογραφία. Στο μέλλον το πρωτόκολλο το ιδανικό είναι να μην χρησιμοποιούμε ούτε σκιαστικό, δηλαδή τις κλασικές ακολουθίες με τη FLAIR, diffusion susceptibility ακολουθία για αιμορραγία, ASL perfusion χωρίς σκιαστικό και το FMRI. Στο φετινό ECR, το ηλεκτρονικό που έγινε το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, προτάθηκε και άλλο πρωτόκολλο, όπως βλέπετε εδώ, προτείνεται για τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, καθαρά, χωρίς αξονικό, καθαρά με μαγνήτη, βλέπετε diffusion 50 δευτερόλεπτα, T2STAR για την αιμορραγία FLAIR, το FMRI, δίνουμε 15 ml σκιαστικό εδώ, κάνουμε την perfusion, και δίνουμε ακόμη 5 ml σκιαστικό και κάνουμε και τα εξωκράνια αγγεία και έχουμε μια πλήρη μελέτη του εγκεφαλικού που μας έρχεται. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, αλλά για κάποιο λόγο. Ωραία. Αυτό δεν θα ασχοληθούμε βέβαια. Λίγον, ιδανικά, αυτή είναι η χρόνη, τα είπε ο κύριος Καραπαναγιωτήρης προηγουμένως. Αυτό απλώς το αναφέρω, είναι το ιδανικό, ας το πούμε αυτή τη στιγμή. Εδώ το Suffolk County, η επαρχία του Suffolk, είναι όλη η περιοχή που περιλαμβάνει και ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, Μαχάταν και ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Και βλέπετε εδώ ότι όταν καλέσουμε, το ασθενοφόρο έχει μέσα έναν αξονικό τομογράφο, το ασθενοφόρο έχει αξονικό τομογράφο, το imaging γίνεται on scene αμέσως, στέλνεται με πάξη
εικόνα και εκτιμάται στο νοσοκομείο. Η θεραπεία παρέχεται en route, καθώς δηλαδή μεταφέρεται ο ασθενής στο αντίστοιχο κέντρο και ανάλογα μάλιστα με το τι θα δούνε, αν υπάρχει αιμορραγία θα υπάρχει διαφορετική κατεύθυνση, αν υπάρχει θρομβεκτομή θα υπάρχει άλλη κατεύθυνση. Και η τελευταία εικόνα εδώ είναι τα σχέδια της Νορβηγίας που επειδή έχουν μεγάλες απομακρυσμένες περιοχές βάζουν ένα μικρό αξονικό τομογράφο μέσα σε ελικόπτερο. Αυτά επιστημονική φαντασία για μας. Ο σκοπός λοιπόν της απεικόνησης στο εγκεφαλικό, για τα οποία θα μιλήσουμε τώρα, είναι η διάκριση του ισχυμικού απομεραγικό, ο αποκλεισμός των απομιμήσεων, η ανείχνευση της έκτασης του ισχυμού του συστού, η ανάδειξη του συστού σε κίνδυνο και η αποκάλυψη της αιτιολογίας. Καμία από αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορεί να απαντηθεί με ακρίβεια βάσει μόνο των κλινικών πληροφοριών ή βάσει βιολογικών δεικτών. Κατά συνέπεια, απαιτείται η απεικονιστική μελέτη του εγκεφάλου σε όλους τους ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό, που θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όπως καταλαβαίνουμε. Ένα λεπτό. Για κάποιο λόγο πάει. Ωραία. Διάκριση λοιπόν ισχυμικού από αιμορραγικό. Πρώτη εξέταση βεβαίως, η αξονική τομογραφία, για να αποκλείσουμε την αιμορραγία και να δούμε τα πρώιμα σημεία της ισχυμίας. Βλέπετε εδώ, στην αριστερή μέση εγκεφαλική, το ισχυμικό, αντίστοιχα στα βασικά γάγκλια δεξιά, μια τυπική υπερτεσική αιμορραγία. Ποια είναι τα σημεία λοιπόν? Υπέρπυκνη απεικόνηση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, το λεγόμενο dense artery sign, άμα είναι στη μη 1, ή το dot sign, εδώ, άμα είναι στη μη 2, είναι ένα πρώιμο έβριμα, κλασικό. Η αισθαποποίηση του διαχωρισμού φαιάς λευκής, όσο περνάει ο χρόνος βεβαίως, αυτά τα πράγματα αυτά γίνονται πολύ πιο εμφανή. Το stroke window, αυτά το είχα κάνει πριν 2 χρόνια, έτσι για... Καθώς ετοίμαζα την αντίστοιχη ομιλία πριν 2 χρόνια, από περιέργεια, ασθενής στα επίγοντα ασθενής με εγκεφαλικό, που δόθηκε η αξονική του φυσιολογική, και εδώ που εμφανίστηκε το εγκεφαλικό μετά από μία μέρα το ισχυμικό. Άμα αλλάξουμε και το εύρος του παράθυρου από 80 το κάνουμε 8, παίρνουμε αυτή την εικόνα στη μέρα της εισαγωγής, με φυσιολογική σε εισαγωγικά αξονική. Βλέπετε εδώ την ασυμμετρία. Μπορεί να μην είναι σε resolution, σε ευκρίνεια, έτσι, διαγνωστική, όμως αυτή η αδρά συμμετρία εδώ στην περιοχή της φαιάς ουσίας με το πιέα αριστερά μας δείχνει ότι κάτι συμβαίνει εδώ και πράγματι κάτι συνέβαινε που αποκαλύφθηκε αργότερα. Το stroke window λοιπόν είναι ένα ωραίο εργαλείο, μια στιγμούλα να το γυρνάμε στα επίγοντα και να βλέπουμε και την εικόνα με εύρος παραθύρου 8. Η υπόπυκνη απεικόνηση του φαϊκού είδους πυρήνα, η ασαφοποίηση και εξάλληψη των αυλάκων, η ασαφοποίηση και εξάλληψη των εγγύστης βλάβης τμήματων της σχισμής του Σίλβιους, το λεγόμενο insular ribbon sign, εμφάνιση υποπυκνωτικών περιοχών με ασαφή όρια, όλα αυτά είναι σημεία τα οποία περιγράφονται στην του ισχυμικού ακόμη και από τα επίγοντα στην αξονική τομογραφία. Πίεση, παραμόρφωση και σαφοποίηση του κοιλιακού συστήματος, αν υπάρχει αρκετό κυταροτοξικό είδημα, οπότε έχουμε χωροκατακτητική δράση. Αιμορραγική μετατροπή του ισχυμικού εμφράκτου μπορεί να συμβεί μετά από 1 έως 4 μέρες και μπορεί να είναι είτε πετυχιώδες αιμορραγίες είτε δευτεροπαθές αιμάτωμα. Οι πετυχιώδες αιμορραγίες βλέπουμε εδώ και την επόμενη μέρα αυτή την εικόνα, μετά και από τη ξεκίνηση θρομβόληση. Δεν έχουν έντονα ογκόμορφη δράση και δεν λέει η βιβλιογραφία ότι δεν επηρεάζουν την πρόγνωση. Αντίστοιχα, πάλι αργεί λίγο ο υπολογιστής μου να αλλάξει. Λοιπόν, το δευτεροπαθές αιμάτωμα, πάλι εδώ έχουμε ένα εγκεφαλικό που δεν φάνηκε στην αρχή. Okay, βλέπετε πάλι το stroke window, την ασυμμετρία εδώ στα βασικά γάγκλια. Πράγματι εμφανίστηκε μετά βεβαίως το ισχυμικό. Θρομβολήθηκε ο άρρωστος και εδώ βλέπετε αυτές τις βλάβες από επανεμάτωση και μάλιστα χαρακτηριστικά μπορείτε να δείτε household units 27, περίπου το μισό, κανονικά ένα ενδοκεφαλικό αιμάτωμα έχει γύρω στο 50, 55, 60. Βλέπετε το μισό γιατί είναι μεν αίμα, αλλά είναι ταυτόχρονα και θρομβολημένο αίμα. Επανεμάτωση λοιπόν επίσης,
καθώς προχωράει η επανεμάτωση του εμφράκτου, που είναι κάτι μια επιθυμητή, αναμενόμενη, φυσιολογική διαδικασία, εμφανίζεται σαν φιλικός εμπλουτισμός, μπορεί να αρχίσει μέσα σε λίγες ώρες και μπορεί να μείνει για πολύ καιρό. Βλέπετε εδώ μια επανεμάτωση ισχυμικού μετωπία αριστερά, εδώ δηλαδή στην περιοχή της μέσης εγκεφαλικής, και εδώ ένα ισχυμικό στην περιοχή της οπίσθιας εγκεφαλικής αντίστοιχα. Και βεβαίως σε χρόνιο στάδιο, η γλίωση, η υπερεγκεφαλία και η ατροφία εξελίξη του ισχυμικού φράκτου. Το αιμορραγικό στρόκ πάρα πολύ γρήγορα, ενδοκεφαλικό αιμάτωμα, το είπαμε, μπορεί να είναι υπαρχνοειδής αιμορραγία, με ψηλό σήμα στην αξονική τομογραφία, ψηλό σήμα στη φλερ, ψηλό σήμα στη diffusion και χαμηλό σήμα στις τύτου star ακολουθίες. Και το αιμορραγικό έμφρακτο από φρόβος των φλεβωδών κόλπων, εδώ βλέπουμε το empty delta sign και εδώ βλέπουμε το φρόβος στον άνω ωβελιό κόλπο. Για κάποιο λόγο κάποιες στιγμές καθυστερεί. Ναι, και μια θρόμβωση εδώ του αριστερού σιγμοειδούς κόλπου με το αντίστοιχο αιμάτωμα ακροταφικά σύστοιχα. Αποκλεισμός των απομιμήσεων. Προσοχή, κάτι που παρουσιάζεται σαν εγκεφαλικό μπορεί τελικά να μην είναι εγκεφαλικό. Πόσο ακριβής είναι η διάγνωση ενός εγκεφαλικού που γίνεται από ένα γιατρό τον ΤΕΠ? Λένε ότι είναι γύρω στο 80%. Υπάρχει λοιπόν ένα 20% που είναι απομιμήσεις του ισχυμικού και είναι το αιμορραγικό που είπαμε, η όγκη, το παροδικό ισχυμικό ή μια βλάβη του νοτιού μυαλού, και από εκεί και πέρα μια ολόκληρη κατάσταση από άλλες είτε μη ισχυμικές βλάβες, δεν θα τις διαβάσω όλες αυτές, είτε διάφορα σύνδρομα με αγκυκνές είδημα, δυνητικά αναστρέψιμα. Την ανίχνευση της έκθεσης του ισχυμόντος ιστού. Όταν η αιματική παροχή πέσει κάτω από ένα κρίσιμο επίπεδο, που είναι γύρω στα 12 ml ανά 100 γραμμάρια εγκεφαλικού παρενχήματος ανά λεπτό, διαταράσσεται ο κυταρικός μεταβολισμός. Σταματάει έξω κυτάριο στον ο μέσο κυτάριος χώρος, οπότε έξω από τα κύτταρα είναι περιορισμένη γιατί συναντά τις αντίστοιχες κυταρικές μεμβράνες και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Αυτό είναι το κυταροτοξικό είδημα λοιπόν, που η ακολουθία διάχυσης το αναδεικνύει αμέσως, εντός ολίγων λεπτών. Και μάλιστα αυτό περιγράφεται κλασικά εδώ και χρόνια σαν το light bulb effect, σαν άναψε ένας λαμπτήρας. Και αντίστοιχα στους χάρτες ADC έχει χαμηλό σήμα. Είναι λοιπόν πολύ ευαίσθητη η ακολουθία διάγησης και η βλάβη συνήθως που μας αναδεικνύει είναι συνήθως, όχι πάντα, μία αναστρέψιμη, μας αντιστοιχεί δηλαδή στον πυρήνα του εμφράκτου. Έχουμε δηλαδή, έχουμε παραδείγματος χάρη εδώ, αντίστοιχα βλέπετε στα βασικά γάνγκλια, περιορισμό της φλερ, στα περιορισμό της διάχυσης και το χαμηλό σήμα στο χάρτη ADC. Το έμφρακτο εξελίσσεται. Το κυταροτοξικό είδημα σε 7 με 10 μέρες, μάλλον ας πάω να δείξω το επόμενο ίσως, έχω κόψει κάποια slides. Θα τα πω προφορικά. Λοιπόν, σε 7 με 10 μέρες συμβαίνει το φαινόμενο της ψευδοφυσιολογικοποίησης. Δηλαδή, καταστρέφεται τυπικά η κυταρική μεμβράνη, οπότε πια δεν έχουμε κυταροτοξικό είδημα, αλλά το κυταροτοξικό είδημα μετατρέπεται σε αγκυογενές είδημα, γιατί πια τα μόρια του ύδατος δεν έχουν εμποδία, αντιστάσεις, όπως είχαν πριν, τις κυταρικές μεμβράνες, και μπορούν να κυκλοφορήσουν πολύ πιο ελεύθερα. Γιατί κυκλοφορούν μέσα σε κατεστραμμένο εγκεφαλικό ιστό. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε εδώ
ας πάρουμε την ταυδία και τη φλερ, το υπεροξύ μόλις το δείχνει, σε 3 μέρες και από εκεί και πέρα 7 μέρες και 1 μήνα, βλέπετε ότι είναι με ψηλό σήμα, οι ταυδίου ακολουθίες, η diffusion από την πρώτη στιγμή και συνεχίζει και θα συνεχίσει να είναι ψηλή περίπου κάνα μήνα, ενώ το ETC είναι χαμηλό στην αρχή, από την αρχή, για τις πρώτες μέρες και σε 7 με 10 μέρες θα γίνει αυτή η ψευδοφυσιολογικοποίηση και από εκεί και πέρα μετά θα έχουμε αγκιογενές σύρυμα, δηλαδή ψηλό ETC. Εδώ είναι και το wake up stroke που μας το ανέλησε, δεν θα ασχοληθώ, ο κύριος Καραπαναγιωτίδης. Και έτσι αν έχουμε λοιπόν αυτό το diffusion flare mismatch, ξυπνήσει δηλαδή ο άρρωστος με εγκεφαλικό και έχουμε αυτό το mismatch, ξέρουμε ότι το έπαθε μέσα σε λιγότερο από 6 ώρες, άρα είναι ένας πολύ ιδανικός ασθενής, αριστερά είναι η diffusion, δεξιά η flare, ένας ιδανικός ασθενής. Ας πάρουμε. Ήταν το σήμα της diffusion που είναι ψηλό συνέχεια. Είναι οι μέρες εδώ περνάνε, είναι το ADC που είναι στην αρχή χαμηλό λόγω κυταροτοξικού ειδήματος και εδώ σε 7 με 10 μέρες γίνεται το ειδήμα αγκιογενές και μετά από εκεί και πέρα είναι ψηλό. Προχωράμε λοιπόν. Σε τι άλλο μας χρησιμεύει η ακολουθία diffusion? Μας χρησιμεύει στην ανίχνευση πολύ μικρών νεφράκτων, βλέπετε εδώ στο στέλεχος. Μας χρησιμεύει στο να υπολογίσουμε την ηλικία ενός εφράκτου, έχασα χρόνο, δεν θα μιλήσω πολύ για αυτό, και θα μας χρησιμεύει και για να αναδείξουμε, να ξεχωρίσουμε ποια έφρακτα είναι παλιά, καινούργια, βλέπετε εδώ στην ταυδίο και εδώ έφρακτα και εκεί, παραπίσω έφρακτα, πίσω στο τρίγωνο της πλάγιας κοιλίας, αλλά ναι, εδώ όμως μόνο αυτό έχει ψηλό diffusion, περιορίζει δηλαδή τη διάχυση και χαμηλό ADC, άρα αυτό είναι πρόσφατο και όλα τα άλλα είναι παλιά. Πολύ γρήγορα για την απεικόνιση τριχοειδικής, για τις ακολουθίες perfusion, είναι η μέτρηση της μικροαγγειακής παροχής του συστούς, είναι μια εξέταση που εμείς την κάνουμε με ταχεία και συνήθως γίνεται με ταχεία έγχυση και αστικού. Υπάρχουν όμως και άλλες τεχνικές, όπως το ανέφερα και η ASL χωρίς έγχυση και αστικού, με labeling των spins ή και η DCE που είναι με καμπύλη εμπλουτισμού. Και υπάρχει βεβαίως η αντίστοιχη τεχνική και στον αξονικό τομογράφο. Ακολουθεί λοιπόν perfusion, δίνουμε σκιαστικό με εγχυτή και θα δούμε κάποια στιγμή, είναι τα δύο star ακολουθίες αυτές, οπότε το σκιαστικό καθώς περνάει μέσα από ένα φυσιολογικό εγκεφαλικό παρέχημα αριστερά, θα δείτε εδώ που μειώνεται το σήμα συνολικά. Αυτός είναι ένας φυσιολογικός εγκέφαλος. Αντίστοιχα θα σας δείξω τώρα εδώ ένα έμφρακτο αριστερής μέσης εγκεφαλικής και πώς φαίνεται. Ας παρακολουθήσουμε, καθώς γίνονται σύν τον χρόνο όλες αυτές οι ακολουθίες, είναι 40 ακολουθίες που παίρνονται μέσα σε 2 λεπτά. Λοιπόν, βλέπετε σιγά σιγά ένα ρόι αριστερά στη μέση εγκεφαλική και ένα ρόι δεξιά, το κόκκινο, που είναι το φυσιολογικό εγκεφαλικό παρέχημα. Και βλέπετε καθώς έρχεται το σκιαστικό, στο φυσιολογικό εγκεφαλικό παρέχημα θα πέσει το σήμα, ενώ φυσικά στην ισχυμία έχει ισχυμία. Δεν θα περάσει από εκεί το αίμα, άρα δεν θα πέσει το σήμα. Και παίρνουμε αντίστοιχα αυτές τις καμπύλες. Είπαμε, το κόκκινο είναι το φυσιολογικό, το μπλε το παθολογικό. Πάμε λοιπόν, 1 λεπτό. Έτσι λοιπόν παίρνουμε την καμπύλη σήματος χρόνου, η οποία με υπολογισμούς μετατρέπεται στην καμπύλη συγκέντρωσης χρόνου
και από εκεί μπορούν να υπολογιστούν μία σειρά παράμετροι της αγκιακής εγκεφαλικής λειτουργίας, όπως το cerebral blood volume, δηλαδή το ποσό του αίματος σε δεδομένο όγκο του κεφάλου, ή χρόνοι, ο χρόνος δηλαδή διέλευσης του ουσιαστικού και του αίματος τελικά από τον εγκεφαλικό ιστό. Όλα αυτά είναι συμβάσεις, αφαίρετα, θεωρούμε μπλε χαμηλό σήμα, και συνήθως αυτό είναι η λευκή ουσία βεβαίως, πράσινο ενδιάμεσο σήμα και κόκκινο ψηλό σήμα που είναι τα αγγεία. Το CBV λοιπόν, η βλάβη του CBV βασικά αδρά αντιστοιχεί στον πυρήνα του εμφράκτου. Αντίστοιχα, οι διάφοροι παραμετρικοί χάρτες χρόνων αντιστοιχούν αδρά στη συνολική ολιγενική περιοχή του εμφράκτου, δηλαδή πυρήνα και παρασιά. Βάζω μια έννοια εδώ, την έννοια της παρασιάς. Και η εγκεφαλική ροή αντίστοιχα υπολογίζεται από το λόγο του όγκου προς το χρόνο. Δεν θα μιλήσω παραπάνω για όλα αυτά. Έτσι λοιπόν περνάμε στην ανάδειξη του ιστού σε κίνδυνο. Εδώ είναι λοιπόν η έννοια της ισχυμικής διαδικασία. Πάλι δεξιά κάτω βλέπετε τον χρόνο και καθώς θα περάσει ο χρόνος του εμφράκτου, θα αυξάνεται. Το πυρήνα του εμφράκτου, ιστό σε κίνδυνο να νεκρωθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Φθήνει γρήγορα η ακολουθία diffuse. Βλαβή που είναι από τους που θα το δούμε από την τυφλίζον της CBV. Μέσα λοιπόν στην ισχυμική παρασχιά είναι χρόνια συνυποξικά υποξική αποτελεί το προσδιορισμός της παρουσίας και της εκτάσης της. Δεν θα ασχοληθώ παραπάνω. Βλέπουμε όμως αν δεν πάρει θεραπεία, ένα παράδειγμα εδώ, η αρχική diffusion, και βλέπετε εδώ όμως ταυτόχρονα βλέπετε τι έδειχνε υπερfusion, υπήρχε mismatch, και βλέπετε τελικά χωρίς θεραπεία ότι ο πυρήνας του εμφράκτου επεκτάθηκε και πίσω. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να θεραπεύσουμε. Και αναλογία από το mismatch diffusion-perfusion. Περιοχές με παθολογικό diffusion και perfusion είναι ο νεκρωμένος ιστός, ο πυρήνας του εμφράκτου. Περιοχές με παθολογικό perfusion αλλά φυσιολογικό diffusion είναι η ισχυμική παρουσία, ο ιστός σε κίνδυνο. Αυτά είναι δύο παραδείγματα που είχα κάνει πριν από το 2004 είναι αυτά, ότι τα ακτινολογικά χρονικά εδώ στη Θεσσαλονίκη που έβγαινε τότε, της ακτινολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδου, είχα πάει για μετεκπαίδευση στη Χαϊδελβέργη και εκεί λοιπόν είχα δει πώς λειτουργούσαν το 2004 τα stroke και είχα παρακαλέσει κιόλας τότε, είχα έρθει πίσω ο Βασίλης Οδελής, είπε ο αντίστοιχος διοικητής, του τα είχα πάει, του τα είχα δείξει να ξεκινήσει κάτι σαν stroke center στη Θεσσαλονίκη και τελικά εμπειρίες του κ. Πρασόπουλου και τον νευρολόγο του ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, βλέπουμε πολύ σύντομα εδώ diffusion και την αντίστοιχη βλάβη στην perfusion. Εδώ λοιπόν έχουμε mismatch, απόλυτη ένδειξη ενδοφλέβας φθροβόλησης.
Ένα άλλο περιστατικό από τότε, βλέπετε εδώ τις περιοχές της Διφύζων και είναι αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εδώ δημισμάτς, σαφώς εδώ δεν υπάρχει ένδειξη εφαρμογής θρομβόλησης. Κάτι αντίστοιχο, δεν μας παίρνει ο χρόνος να μιλήσω παραπάνω, είναι και στην Perfusion CT που χρησιμοποιούμε, αναλύουμε αυτούς τους risk maps, τους χάρτες δηλαδή κινδύνου, και βλέπετε εδώ το πράσινο, άμα έχει ψηλό mean transit time και φυσιολογικό CBV, είναι εδώ το πράσινο, ενώ έχει ψηλό mean transit time και χαμηλό CBV, εδώ είναι ο πυρήνας του εμφράκτου και εδώ έτσι μπορούμε να δούμε το mismatch. Να προχωρήσω. Ωραία. Σε αυτό δεν θα μιλήσω πια. Είναι περισσότερο η εκτίμηση των επεμβατικών, το aspect score, βλέπουμε δηλαδή από τον απλό, μια απλή τέτοια, τον απλό αξονικό, ποιες περιοχές έχουν προσβληθεί. Μια, εδώ είναι στη μέση κεφαλική, 10 είναι το τέλειο score. Εδώ βλέπουμε 1, 2, 3, 4 προβλημένες περιοχές, άρα αυτό έχει ένα score 6. Ίσως μιλήσει κάποιος επεμβατικός αργότερα. Και τελευταίο λοιπόν σκοπό, κομμάτι του σκοπού της επικόνησης του εγκεφαλικού είναι η αποκάλυψη της αιτιολογίας. Αυτά τα δείξαμε προηγουμένως, δεν θα τα δούμε να χάσουμε το χρόνο μας. Αναφέρω απλώς τα έμφρακτα των μικρών αγγείων που ονομάζονται και βοθριωτά ή κενοχωριώδη. Αναφέρω τα καρδιοεμβολικά έμφρακτα που μπορεί να είναι ο θρόμβος είτε από την καρδιά είτε μεγάλο αγγείο. Τα έμφρακτα υποάρδευσης που είναι σε μεταβατικές ζώνες. Εδώ βλέπετε από τη μέση, περιοχή άρδευσης της μέσης εγκεφαλικής και της πρόσθειας. Εδώ περιοχή άρδευσης της μέσης εγκεφαλικής και οπίσθειας. Αυτό θα το προσπεράσουμε. Και βεβαίως η ακτινολογίας να δούμε αν να κάνουμε υπέρηχο καρδιάς, αν έχει κολπική μαρμαργή ο άρρωστος, αν έχει θρόμβο, διαχωρισμό. Εδώ κάτω βλέπετε ένα παράδειγμα που έβαλα flow void, στην, flow void φυσιολογικό δηλαδή, στην αριστερή σπονδυλική, αλλά διαχωρισμός εδώ στη δεξιά σπονδυλική. Και τελειώνοντας σιγά σιγά. Ναι. Έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, όπως την DSA, τους υπέρηχους, την MRA και τη CT αγγιογραφία, όλα αυτά. Και ο υπερηχογραφικός έλεγχος των αγγείων φυσικά δεν δίνει καθόλου ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Είναι μια ιδανική μέθοδο screening για τον δράχυλο. Αυτό θέλω να πω, τελειώνοντας, την πολυφασική CT αγγιογραφία, που πια με τους σύγχρονες αξονικούς τομογράφους μπορεί να μας δείξει την κατάσταση του παράπλευρου δίκτυου που γίνεται στη χωριοειδή εξέταση, ουσιαστικά να μας αντικαταστήσει ακόμη και την perfusion. Το πρωτόκολλο, τελειώνοντας, θα τροποποιηθεί στο μέλλον σε μαγνητικούς τομογράφους των 3 Tesla, είδα κάποια εργασία από Κίνα, υπάρχουν κάποιες ακολουθίες με high resolution vessel wall imaging, οπότε μπορούν να δουν και τον αρτηριοσκληρωτικό θρόμβο, και βεβαίως όλα αυτά θα βοηθηθούν σε αρκετά σύντομα, φαντάζομαι, με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τα εργαλεία του software του machine learning. Είπαμε λοιπόν τους 4 πυλώνες της τους στόχους της απεικόνησης, να αποκλείσουμε την αμοραγία, να καταδείξουμε την ισχυμία και να αναδείξουμε την υποκείμενη αγγειακή παθολογία και βεβαίως να προλάβουμε την εκτεταμένη ισχυμία. Σας ευχαριστώ. Η τελευταία εικόνα εδώ δείχνει την αντιμετώπιση ενός εγκεφαλικού επί αιώνες από την ιατρική που ήταν απλά οι αφεμάξεις. Ευχαριστώ. Λούκη, για αυτή την άριστη και πολύ εκπαιδευτική ομιλία του. Μήπως θέλει σε αυτό το σημείο να ρωτήσει κάποιος κάτι. Εγώ απλώς θα ήθελα να τονίσω έτσι για τους συναδέλφους τους νεότερους. Όταν κάνουμε θρομβεκτομή, κατά τη διάρκεια της θρομβεκτομής δίνουμε αρκετό σκιαστικό.
Και συνήθως μετά τη θρομπεκτομή κάνουμε και μια αξονική τομογραφία για να ελέγξουμε. Συνήθως τη ζητάνε οι συνάδελφοι οι νευρολόγοι για να ελέγξουν ότι όλα πήγαν καλά. Και πολλές φορές όταν έχεις ένα θρόμβο, για παράδειγμα στη μέση κεφαλική αρτηρία, επηρεάζονται οι διατητρώσεις αρτηρίες και χαλάει ο αιματοκεφαλικός φραγμός. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην αξονική που την κάνεις ακριβώς μετά την θρομπεκτομή να βλέπεις τα βασικά γάντια άσπρα. Έτσι, και καλό είναι να μην μπερδευόμαστε και να νομίζουμε ότι αυτό είναι αιμορραγία και να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτό συνήθως είναι απλώς μια διαπίδηση σχεστικού στον μεσοκυτάριο χώρο, ακριβώς επειδή το ενδοθύλιο δεν λειτουργεί λόγω της ισχεμίας. Και αυτό το πράγμα συνήθως απολοφάται στις 24 με 48 ώρες. Για να μπορέσει να τεκμηριώσει και να πεις ότι έχεις αιμορραγία ή θα δεις μια παραφημιδή αιμορραγία, ένα τεράστιο αιμάτομο. Ή για να δεις με αιμορραγική μετατροπή θα περιμένει συνήθως στις 24 ή 48 ώρες. Κύριε Γρηγοριάδη, αν θέλετε να συνεχίσετε. Όχι, ένα σχόλιο να κάνω κι εγώ ως σχόλιο. Τέλος πάντων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γερούκη για την παρουσίασή του. Ήταν πολύ έτσι συμπυκνωμένη γνώση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους και για τους νεότερους συναδέλφους αλλά και για μας. Υπάρχουν πουθενά, υπάρχει κάποιος αλγόριθμος για το τι κάνουμε, αν αυτό, εκείνο, αν το άλλο, όχι εδώ diffusion, όχι εκεί flair, όχι τόνα, όχι τα... Υπάρχει κάποιος αλγόριθμος για το πώς εξελίσσεται η διαγνωστική προσέγγιση ή η ακτινοδιαγνωστική προσέγγιση στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια? Δηλαδή όλες αυτές οι περιπτώσεις που εμφανίστηκαν θα μπορούσαν θεωρητικά, η τεχνολογία μπορεί πάρα πολύ να βοηθήσει βέβαια σε αυτό, απαιτεί απλώς μια πολύ καλή συνεργασία ακτινολόγων, νευρολόγων και τεχνικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών να φτιαχτεί κάτι τέτοιο. Εγώ θα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πολύ εκπαιδευτικό και αυτό και αν δεν είναι σκονάκι, ας πούμε, που μπορούν να έχουν και οι νευρολόγοι και οι εκτινολόγοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Γερούκη, είναι αν έχετε υπόψη σας πουθενά κάποιο σύγγραμμα ή κάποια δουλειά που να δείχνουν έτσι πολύ καλά, αν υπάρχει, δεν ξέρω, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες δόσεις το έχουμε, που να βλέπεις την απεικόνηση, ταυτόχρονα να βλέπεις το παθογολατομικό παρασκεύασμα και να μπορείς να κάνεις την σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει στον ιστό με την αξονική με την εικόνα στην αξονική στη μαγνητική τομογραφία. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Ξεκινώντας από το δεύτερο, προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Θα ήταν ενδιαφέρον. Εμείς ασχολούμαστε πολύ με την εικόνα και πάντα το pathology correlation είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχω υπόψη κάποιο. Ίσως ο κ. Πτωσόπουλος να ξέρει κάτι, αλλά αν υπάρξει. Τώρα στο πρώτο σας ερώτημα είναι το τι κάνουμε. Κάνουμε αυτά που μπορούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, είδατε στα πρώτα slide έδειξα αυτή τη στιγμή στη Βιέννη, δηλαδή δείξανε τα μεγάλα κέντρα Ευρώπης-Αμερικής, φεύγουν και εντελώς και από τον αξονικό. Δηλαδή χρησιμοποιούν σταθερά, σε σταθερή βάση, σε επίγουσα βάση, το μαγνήτη για την εκτίμηση. Γι' αυτό το μικρό, το χρονικό παράθυρο που θέλουμε για το stroke, παρόλα αυτά, δηλαδή που λέμε ο αξονικός είναι πιο γρήγορος και όλα αυτά, και όμως μπορούν, έχουν κάνει τα πρωτόκολλά τους τέτοια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο μαγνήτη και να πάρουν όλες τις απαντήσεις. Συνήθως λέμε το πιο εύκολο είναι δηλαδή να ένα σύγχρονος αξονικός να κάνει και CT perfusion και να τα κάνει όλα μαζί χωρίς να χρειαστεί το να κάνει να είναι σε δύο modalities και να πηγαίνει μια στον αξονικό και μετά να πηγαίνει στο μαγνήτη, σε επίγουσα βάση, σαφέστατα είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή με τα ρεαλιστικά τέτοια της Ελλάδας, ακόμη καλά-καλά δεν άρχισε να λειτουργεί όλες τις μέρες ένα stroke center, άρα δεν το συζητάμε, αξονικός είναι το ιδανικό. Αλλά το μέλλον, ναι, πιστεύω ότι θα είναι ο μαγνήτης. Ναι.
Η ερώτησή μου αφορούσε, ήταν, είναι πάρα πολύ ρεαλιστική και αφορά σαφέστατα όχι το παρόν, το χθες θα τολμούσα να πω, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στα, αυτά στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Και ρώτησα απλώς αν υπάρχει κάποιος αλγόριθμος, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, βήμα το βήμα, εδώ περιγράφηκαν πολλές ακολουθίες και τεχνικές κλπ. Ένα πρωτόκολλο λοιπόν από τη στιγμή, ας πάρουμε τον αξονικό, όπως μπαίνει ο ασθενής, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και μετά τα βάζουμε στη σειρά και λέμε αν αυτό εκείνο, αν το άλλο το άλλο, αν κάπως έτσι. Ή υπάρχει βήμα το βήμα αποφασίζετε και λέτε να δω και το mismatch, να δω και το δεν ξέρω εγώ τι, να δω και το η διάχυση, να δω και την πενούμπρα, να δω πώς ακριβώς, δηλαδή αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δεν έχω το πρωτόκολλο το έδειξα στην αρχή, ένα λεπτό να κάνω share screen έτσι μια στιγμούλα για το βάλω, να το νομίζω share, ότι το βλέπετε εδώ, το είχα δείξει στην αρχή, αυτό είναι ουσιαστικά το πρωτόκολλο. Μία απλή αξιονική εγκεφάλου και μηδανικά να συνοδεύεται για να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα από CT perfusion και CT εγκεφαλογραφία για να δούμε τι γίνεται από εκεί και πέρα μέχρι και τον τράχιο. Okay. Θωμά, θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο? Ναι, καταρχήν να συγχαρώ για ακόμη μια φορά τον κύριο Γεροκή. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον ακούω και πάντοτε είναι αναλυτικότατος. Πάμε στην υποξία φάση λίγο, κύριε Γερούκη, του εγκεφαλικού. Βλέπουμε λίγο αιματάκι μέσα στην εμφρακτική περιοχή. Τώρα, εδώ το θέμα είναι αιμορραγική μετατροπή με τις μικροπετέχειες. Φυσικά το μεγάλο μάτωμα θα το δούμε. Άρα ο νευρολόγος αρχίζει κάπως να ανησυχεί. Ή είναι το laxary perfusion που εκεί εμείς ησυχάζουμε λίγο. Πόσο σίγουροι θα είμαστε στο να πούμε αν είναι η μία κατάσταση ή η άλλη? Λέτε, φαντάζομαι ότι ο ασθενής είναι υποθροβόλης. Ναι. Ναι. Δηλαδή... αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις. Συνήθως, απ' τη μια είναι αυτό που είπα, ανέφερα έτσι που λέει η βιβλιογραφία, πετυχιώδεις αιμορραγίες, που ουσιαστικά όμως δεν έχουν καμία σημαντική ογκόμορφη δράση χωροκατακτητική μέσα. Και από την άλλη βεβαίως είναι να κάνει ένα κανονικό αιμάτωμα, μια αιμορραγική μετατροπή του εμφράκτου. Αυτό είναι ζήτημα εκτίμησης, δηλαδή τόσο όσο. Το πρώτο που έδειξα, οι πετυχιώδεις αιμορραγίες δεν επιβαρύνουν καν την πρόγνωση. Μπορεί κανείς να συνεχίσει, θα υποχωρήσουν. Ναι. Ευχαριστούμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι γενικότερο. Αυτό θα το εκτιμήσουμε. Σε κάθε περιστατικό το εκτιμάμε. Από το πρόσωπο του κύριου Πτέγου τον βλέπω ότι μάλλον έχει αμφιβολίες. Όχι, καλύφθηκε. Είναι θέμα εκτιμήσεως εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβα. Ποιος άλλος που θα ήθελε να πει κάτι, να κάνει μια παρατήρηση? Χωρίς να θέλω να καταναλώσω πολύ τον χρόνο, πολύ γρήγορα στο πρώτο το θέμα του πρωτοκόλλου, έτσι για να βοηθήσω λίγο, γιατί έγινε λίγο χαοτικό. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να μας μείνει είναι ότι στο εξάωρο αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο από μια απλή CT και μια CPA κατά προτίμηση το τόξο μέχρι επάνω για να δούμε και την πορεία και πιθανές αιτίες και πιθανές δυσκολίες. Ενδεχομένως πολυφασική. Η perfusion τα τελευταία χρόνια στο εξάωρο, ξαναλέω, έχει φύγει. Βλέπουμε αν δεν έχει αιμορραγία και έχει μεγάλο αγκείο, απόφραξη, σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε για θρομπεκτομή. Αυτά τα δύο μας αρκούν για να προχωρήσουμε. Τα υπόλοιπα πάνε μετά το εξάωρο, όπου μπορεί κανείς να προσθέσει μια perfusion αν θέλει να μείνει στον αξονικό ή να πάει στο μαγνήτη και να δει καλύτερα το perfusion-diffusion mismatch. Και αυτό μέχρι το 12ωρο, αν πληρούνται, να δει δηλαδή αν πληρούνται τα κριτήρια της DON, της DEFUSE, για να πάμε πάλι σε θρομπεκτομή. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κυνηγάμε το να μπορούμε να πάρουμε τα περιστατικά του εξαώρου σε πρώτη φάση
και μετά μπορούμε να συζητήσουμε αν θα πάμε στα περιστατικά του 24ωρου. Δηλαδή, όπως υπόθηκε στην αρχή, είμαστε όντως αρκετά πίσω. Οπότε νομίζω καλύτερα αυτό να μας μείνει και νομίζω ότι βοηθάει για τον πρωτόκολλο που είπαμε. Ωραία, να προχωρήσουμε. Με χαρά καλωσορίζω τον κύριο Φράγκο Γεώργιο, ο οποίος είναι νευροεπιβατικός ακτινολόγος στο νοσοκομείο 424 στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη σημασία της θρομπεκτομής στη θεραπεία των οξών ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Κύριε Φράγκο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα το πρεζεντήσουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή τον κύριο Πασόγλου, τον καθηγητή τον κύριο Χατζηδάκη για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο εκλεκτούς συναδέλφους. Το θέμα μου είναι η σημασία της θρομπεκτομής στη θεραπεία των οξών ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Και θα το πάρουμε το πράγμα από την αρχή για να ξεκαθαρίσουμε και για ποιο λόγο ισχύουν όλα αυτά που είπε ο κύριος Ματατζής πιο πριν. Όταν λέμε ισχυμικό έφρακτο, εννοούμε την απόφραξη κάποιου αγκείου και όταν μιλάμε για μηχανική θρομπεκτομή, τις περισσότερες των περιπτώσεων, αν όχι στην πλειοψηφία και αν όχι σε όλες, μιλάμε για μεγάλο αγκείο. Όπως βλέπουμε, έχουμε στην πρώτη εικόνα μια φυσιολογική αγκιογραφία και δίπλα μια απόφραξη της αριστερής μέσης εγκεφαλικής, που έχει ως αποτέλεσμα την μη άρδευση του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Εδώ βλέπουμε σχηματικά την εξέλιξη του ισχυμικού εφράκτου, όπου με τη στιγμή της απόφραξης έχουμε μια κεντρική περιοχή νέκρωσης, που είναι ο πυρήνας, και γύρω-γύρω μια περιοχή υποαιμάτωσης, η λεγόμενη πενούμπρα. Με την πάροδο του χρόνου, μεγαλώνει η κεντρική περιοχή και η συνολική περιοχή μπαίνει ίδια, με αποτέλεσμα η πενούμπρα να μειώνεται. Η περιοχή υποπυρήνας του εμφράκτου είναι νεκρωμένη περιοχή, δεν μπορούμε να την αναστρέψουμε, ενώ η πενούμπρα είναι αναστρέψιμη περιοχή, με αποτέλεσμα όσο πιο νωρίς γίνει η θρομβόληση, η θρομπεκτομή και έχει σαν αποτέλεσμα την άρση της απόφραξης, να είναι και μικρότερο το έμφρακτο και καλύτερο το κλινικό αποτέλεσμα. Αν δεν καταφέρουμε τίποτα, το έμφρακτο είναι μεγάλο. Τι κάνει η μηχανική θρομπεκτομή? Με ένα σετ σειρμάτων και καθετήρων φτάνουμε μέχρι το σημείο της απόφραξης και είτε με το μηχανισμό της αναρρόφησης είτε με κάποιο στέρ αφαιρούμε το θρόμβο και έτσι αποκαταστούμε τη ροή του αίματος. Ποιοι είναι οι παράγοντες της κλινικής έκβασης? Είναι η εντόπιση του θρόμβου, άλλο είναι το αποτέλεσμα αν είναι σε μεγάλο αγκείο, αν είναι σε μικρό. Ο χρόνος, όσο περισσότερο κυλάει ο χρόνος, το έμφρακτο μεγαλώνει, ο πυρήνας του εμφράκτου δηλαδή. Και το παράπλευρο δίκτυο. Παράπλευρο δίκτυο είναι τα αγκεία τα οποία ανοίγουν και τα οποία αιματώνουν την πενούμπρα και έτσι καθυστερούν την νέκρωση. Ο ρυθμός εξέλιξης του εμφράκτου, αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε, είναι διαφορετικό σε κάθε ασθενή. Όλα τα έμφρακτα δεν είναι τα ίδια. Δηλαδή, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έγιναν και ισχύουν οι τόνοι και οι διευθυνούς. Ένας ασθενής μπορεί ήδη από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης να έχει ένα μεγάλο έμφρακτο το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η κατηγορία Α. Στην κατηγορία Β έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη και ραγδαία διακοπή της λειτουργίας του δικτύου με αποτέλεσμα σοβαρό νευρολογικό ήρημα, ενώ στο τρίτο και στο τέταρτο ασθενή είναι πιο αργή η διακοπή της λειτουργίας του παράπλευρου δικτύου με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερο χρόνο μπροστά μας να επανεματώσουμε και να επανεματώσουμε μια περιοχή πενούμπρα η οποία θα μας δώσει ένα καλό κλινικό αποτέλεσμα. Με αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τρεις ασθενείς με το ίδιο έμφρακτο να έχουν διαφορετική εξέλιξη. Έτσι, ο πρώτος ασθενής έχει πιο αργή εξέλιξη, ενώ ο τρίτος ασθενής μπορεί ήδη από τη στιγμή της εμφάνισης να έχει ένα μεγάλο έμφρακτο. Από το σύνολο των εγκεφαλικών εμφράκτων, μόνο ένα 30% μπορεί να απεικονιστεί. Γιατί μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται και τα περιφερικά έμφρακτα. 25% από αυτά είναι στην πρόσθετη κυκλοφορία, 5% στην οπίσθια κυκλοφορία. Και από το σύνολο των εμφράκτων, ένα 17% σύμφωνα με τη βιβλιογραφία βρίσκεται στην πρόσθετη κυκλοφορία και σε εγγύηση αρτήρια. Με αποτέλεσμα, αυτός είναι και ο στόχος μας, δηλαδή μεγάλη αγκία της πρόσθετης κυκλοφορίας. Η κλινική έκβαση ενός μεγάλου εμφράκτου, ενός εμφράκτου μεγάλου αγκείου, έχει βαριά πρόγνωση και σύμφωνα με τις μελέτες, ένας ασθενής μετά από 3 μήνες έχει 35% πιθανότητα να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.
Έτσι, η απόφραξη Μεγάλου Αγίου έχει 5 φορές υψηλότερη θνητότητα, έχει 3 φορές χειρότερη κλινική έκβαση, είναι η πρώτη αιτία μακροχρόνια σοβαρής αναπηρίας και επίσης σημαντικό είναι ότι έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην θρομβόληση. Η θρομβόληση αποτελεί την θεραπεία εκλογή στα εγκεφαλικά έμφρακτα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί. Υπάρχει μικρό χρονικό παράθυρο στις 4,5 ώρες, όπως ανέφερε και ο κύριος Παρακαρβανογιωτίδης. Η καθυστερημένη χορήγηση, ακόμα και μέχρι τις 4,5 ώρες, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας και την αυξημένη πιθανότητα αιμορραγικής επιπλοκής. Υπάρχουν αρκετές αντενδείξεις και έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα όταν αφορά μεγάλο αγκείο και επίσης όταν το μήκος του θρόμβου είναι μεγάλο. Έτσι, έχει αποδειχθεί ότι όταν ο μήκος του θρόμβου είναι πάνω από 9 χιλιοστά, υπάρχει ένα ποσοστό αναποτελεσματικότητας 80%. Και μάλιστα αυτή η έρευνα έγινε σε ασθενείς οι οποίοι ήταν χαμηλό NIHSS με απόφραξη μεγάλου αγκείου. Όλα αυτά, η βαριά πρόγνωση της απόφραξης του μεγάλου αγκείου και η αναποτελεσματικότητα της ενδοφλέβειας θρομβόλησης στην απόφραξη του μεγάλου αγκείου οδήγησαν στην ανάγκη να βρεθεί μια λύση. Και έτσι ξεκίνησαν οι ενταγκιακές μέθοδοι. Βέβαια, οι ενταγκιακές μέθοδοι ξεκίνησαν ήδη από το 1980 με την ενδακτριακή έγχυση θρομβολητικού φαρμάκου. Αυτά είχαν όχι τόσο καλά αποτελέσματα, ήταν μικρό το ποσοστό της αύξησης επανεμάτωσης και η βελτίωση στην κλινική έκβαση ήταν πολύ μικρή. Και επίσης υπήρχε μεγάλη πιθανότητα αιμορραγίας. Μετά περάσαμε στις ενδαγκιακές συσκευές και πέρα από τις ενδαγκιακές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνταν στα νευρίσματα και κάποιες φορές χρησιμοποιήθηκαν και για την απόσυρση του θρόμβου, όπως επίσης χρησιμοποιήθηκαν και κάποια σνέρ. Η πρώτη εξειδικευμένη ενδαγκιακή συσκευή για την απόσυρση του θρόμβου ήταν η συσκευή Mercy. Είχε ποσοστό επανεμάτωσης 50% με χαμηλά ποσοστά κλινικής βελτίωσης μετά τους 3 μήνες. Βέβαια, στα πρωτόκολλα της μελέτης, οι οποίες εφαρμόστηκαν με βάση αυτή τη συσκευή, δεν έγινε σωστή επιλογή ασθενών και θα το δούμε και στη συνέχεια. Αυτές ήταν οι 3 πρώτες μελέτες, οι οποίες δεν έδειξαν καλά αποτελέσματα. Δεν είχαν μεγάλη βελτίωση σχέση με την ομάδα ελέγχου και οι λόγοι γι' αυτό ήταν η μη χρήση κάποιας απεικονιστικής μεθόδου για να εκτιμήσουμε την πενούμπρα, η καθυστερημένη έναρξη της μηχανικής θρομβεκτομής. Πολλές φορές περιμένανε να δουν το αποτέλεσμα της θρομβόλησης και μετά ξεκινούσαν την θρομβεκτομή και η χρήση ενδαγκιακών συσκευών, οι οποίες είχαν χαμηλή αποτελεσματικότητα. Παρόλα αυτά, μας βοήθησε η χρήση αυτών των ενδαγκιακών μεθόδων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αναδείχθηκε η σημασία της γρήγορης επανεμάτωσης. Και φάνηκε ότι αν καθυστερούσε η επανεμάτωση, τότε ήταν αυξημένη πιθανότητα να είχαμε κάποια ενδοκράνη αιμορραγία. Επίσης, υπήρχε ανάγκη για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην εκτίμηση μετά τη θρομβόληση και υπήρχε ανάγκη να βρεθούν νέες συσκευές επανεμάτωσης. Καθώς επίσης και ότι ήταν πολύ χρήσιμη η απεικόνηση έτσι ώστε να αναδειχθεί η διαφορά του πυρήνα εφράκτου με την πενούμπρα. Και έτσι περάσαμε στις μελέτες του 2015, οι μελέτες οι οποίες έφεραν την επανάσταση στην μηχανική θρομβεκτομή. Είναι 5 τυχιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες, οι οποίες ανέδειξαν βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος και πώς τα κατάφεραν αυτές τις μελέτες, γιατί είχαμε συγκεκριμένη επιλογή ασθενών, κυνηγούσαν το μεγάλο mismatch, καθώς αφορούσαν απόφραξη μεγάλου αγκείου της πρόσθεσης κυκλοφορίας, aspect score πάνω από 6, που σημαίνει ότι δεν είχαμε μεγάλο πυρήνα εφράκτου, και ένα IHSS μεγαλύτερο από 6, που σημαίνει ότι είχαμε μεγάλη πενούμπρα, με αρκετή δυνατότητα για επανεμάτωση. Και επίσης στόχευαν στη γρήγορη επανεμάτωση, που αυτό το κατάφεραν έχοντας σαν χρόνο έναρξη των συμπτωμάτων μικρότερο από 6 ώρες, και τη χρήση συγκεκριμένων ενδαγκιακών συσκευών, των Stent Retriever. Εδώ βλέπουμε μια συσκευή αναρρόφησης και το Stent Retriever. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα. Οι ασθενείς οι οποίοι επιλέχθηκαν, όπως βλέπουμε, είχαν απόφραξη μεγάλου αγκείου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε και το aspect score πάνω από 6.
η αποτελεσματικότητα, η οποία δίνει λειτουργική ανεξαρτησία στους τρεις μήνες, μεγαλύτερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Βλέπουμε πάνω τα αποτελέσματα των 5 αυτών μελετών και συγκριτικά τις 3 μελέτες οι οποίες απέτυχαν πιο κάτω. Όπως επίσης τα αποτελέσματα όσον αφορά τη θνητότητα στους 3 μήνες και την συμπτωματική ενδοκράνια αιμορραγία δεν διαφέρουν σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Και ένα άλλο συμπέρασμα το οποίο βγήκε από αυτές τις 5 μελέτες είναι ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση σε σχέση με ο χρόνος επανεμάτωσης με το κλινικό αποτέλεσμα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται η επανεμάτωση, τόσο καλύτερο είναι το κλινικό αποτέλεσμα. Και αυτό κατάφεραν οι 5 αυτές μελέτες. Όπως βλέπουμε, οι 3 αυτές μελέτες, Escape, Swift Prime και Extend, είχαν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, 50 με 80% λειτουργική ανεξαρτησία στις 90 μέρες, καθώς ο χρόνος ήταν μέχρι 270 λεπτά. Και εδώ φαίνεται πάλι η συσχέτιση χρόνου επανεμάτωσης με κλινικό αποτέλεσμα. Όσο πιο γρήγορα η επανεμάτωση, τόσο καλύτερο το κλινικό αποτέλεσμα. Και με βάση αυτές τις μελέτες δημιουργήθηκαν και οι κατευθυντήριες οδηγίες της American Heart Association και American Heart Association και American Stroke Association, οι οποίες αφορούσαν. Ήταν οι ασθενείς οι οποίες είχαν επιλογή για να γίνουν και αυτές οι μελέτες. Οπότε μιλάμε για μεγάλο αγκείο, μιλάμε για χρόνο παρακέντησης αρτηρίας μέχρι 6 ώρες από την έναρξη των πτωμάτων, ένα HSS score πάνω από 6, aspect score πάνω από 6 και επίσης προσθέθηκαν προηγούμενο MRS 0-1, δηλαδή ο ασθενής πριν το έφρακτο να είχε καλή λειτουργική ικανότητα και ηλικία πάνω από 15 ετών. Να σημειώσουμε ότι η θρομβόληση διενεργείται πριν τη θρομβεκτομή εφόσον δεν υπάρχει αντένδυση. Και επίσης έγινε λόγος για θεραπεία πέραν των 6 ωρών, για αποφράξεις άλλων αγκείων και για MRS πάνω από ένα aspect score πάνω, κάτω από 6 και ένα HSS πάνω από 6, αλλά για όλα αυτά χρειαζόντουσαν περισσότερες μελέτες και αναφερόταν σαν ότι ίσως είναι λογική η εφαρμογή τους. Και οι μελέτες επεκτάθηκαν και έτσι είχαμε την Diffuse 3 και την Tone. Είναι οι δύο μελέτες οι οποίες αφορούν την επέκταση του χρονικού παραθύρου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μέχρι τις 6 ώρες μπορούμε μια CT-CTA να προχωρήσουμε στη μηχανική θρομβεκτομή. Και όσον αφορά τις 6 με 16 ώρες χρησιμοποιούμε τα κριτήρια της Diffuse 3 και με 24 ώρες χρησιμοποιούμε τα κριτήρια της Tone. Και έτσι έχουμε. Αν είναι 6 μέχρι 16 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και με κάποια ηλικία. Κοιτάμε την ηλικία. Μπορούμε να πάμε λίγο στο προηγούμενο. Ναι. Και χρησιμοποιούσαν CT και MR perfusion για να δούνε ότι έπρεπε ο όγκος να είναι κάτω από 70 ml, το mismatch να είναι πάνω από 15 ml και το mismatch να είναι πάνω από 1,8. Αυτό για την Diffuse 3 και για την DON. Για κάποια συγκεκριμένη ηλικία και ένα HSS score, το πυρήνα σε φράκτου 0-30, 31-51 και 0-20. Οπότε από 0-6 ώρες μασακή, αξονική και εξονική αγκιογραφία, ενώ από 6-16 ώρες χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα αυτά κριτήρια για να δούμε αν θα προχωρήσουμε σε μηχανική θρομβεκτομή ή όχι. Από εκεί και πέρα, έγιναν και άλλες μελέτες, δεν θα αναφερθώ λόγω χρόνου. Να πω όμως ότι ο μύδιο κλάδος πλέον είναι ένας κλάδος ο οποίος προχωράμε σε μηχανική θρομβεκτομή. Υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες το αποδεικνύουν αυτό. Είναι η λογική αντιμετώπιση κατά περίπτωση στα υπόλοιπα αγκεία, όπως σε περίπτωση η βασική αρτηρία, η οποία ανάλογα και με την έκταση του εμφράκτου μπορούμε να προχωρήσουμε σε αποκατάσταση της ροής, η οποία βέβαια τις περισσότερες φορές, επειδή είναι και αθυρωματικής αρχής η αποφράξη στην βασική αρτηρία, έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα. Κατά περίπτωση, σε περιπτώσεις όπως MRS 1, ένα HSS κάτω από 6 και aspect score κάτω από 6, και έχουν γίνει μελέτες και για άλλα πράγματα, τα οποία εδώ στην Ελλάδα τώρα λίγο είναι δύσκολο να γίνουν, μάδα, SIP, τρίπλη και SIP. Και όσον αφορά τη γενική αναισθησία και μέθη, ποιο είναι καλύτερο και καλύτερη ενδοκιακή τεχνική επανεμάτωση και σε τυλικών. Και να κλείσω δείχνοντάς σας κάποια περιστατικά από αυτά που έχουμε κάνει τόσο στο 424 όσο και στο Παπαγεωργίου. Εδώ είναι οι ασθενείς τους οποίους νομίζω ότι πρέπει να μην χάνουμε ούτε έναν ασθενή. Αυτούς τους ασθενείς πρέπει να τους φέρνουμε στο νοσοκομείο, να ενημερωθεί ο κόσμος ότι πρέπει να έρχονται στο νοσοκομείο.
όταν υπάρχουν τα κλασικά συμπτώματα του FAST, να έρχονται άμεσα στο νοσοκομείο και το τμήμα επιγόντων να τους προωθεί άμεσα. Εδώ έχουμε έναν ασθενή 47 ετών με ημιπληγία δεξιά φασία κομπής του συγγωνιαστόματος και μετά από μηχανική θρομβεκτομή βλέπουμε το αποτέλεσμα πριν και μετά την επανεμάτωση του αριστερού ημεσφαιρίου. Εδώ έναν ασθενή 81 ετών δεν έχω γράψει ένα HSS, ο οποίος πριν τη θρομβεκτομή ήταν 15, ένα HSS μετά τη θρομβεκτομή 1. Είχαμε και έναν θρόμβο στην έκφυση της δεξιάς εσωκαροτίδας, τον οποίο τον αναρφήσαμε πριν να ανέβουμε πάνω. Και το αποτέλεσμα πριν και μετά, τόσο στη ΦΑΣ, όσο και στην προφίλ, όπου εδώ βλέπουμε καθαρά ότι στην πρώτη εικόνα φαίνονται μόνο η κλάδη της πρόσθετης εγκεφαλικής αρτηρίας, ενώ βλέπουμε την επανεμάτωση και την επανακαναλοποίηση των κλάδων της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Ένα περιστατικό βασικής αρτηρίας πριν και μετά, τη μηχανική θρομβεκτομή. Ο συγκεκριμένος ασθενής πήγε πάρα πολύ καλά κλινικά, αλλά δυστυχώς μετά από 4 μήνες κατέληξε από COVID σε μονάδα αποκατάσταση. Ενώ ορθοστάτης, ενώ ήταν πλήρως λειτουργικός, ανεξάρτητος, επικοινωνούσε, δυστυχώς κατέληξε από άλλο λόγο. Και εδώ ένα περιστατικό που δύσκολα βρίσκεις που είναι ο θρόμβος και δείχνει ότι χρειάζεται μια σχετική πείρα για να δεις πού είναι η απόφραξη και τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Ο θρόμβος είναι εδώ, σε αυτό εδώ το αγγείο. Αυτός είναι ένας κλάδος, αυτός ένας άλλος κλάδος. Τους βλέπετε εδώ τους κλάδους αυτός ο κλάδος είναι αυτός εδώ και αυτός εδώ ο κλάδος είναι αυτός εδώ και αυτό είναι το αγγείο που άνοιξε, είναι αυτό εδώ. Σημεία κλειδιά για να κλείσω. Το κλασικό time is brain μπορεί να είναι κλασικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είδαμε, αποδείχθηκε ότι η γρήγορη επανακαναλοποίηση έχει και το γρήγορο καλό κλινικό αποτέλεσμα. Ό,τι και να ανοίξουμε, ό,τι και να κάνουμε τη μηχανική θρομβεκτομία, αν ο ασθενής δεν έρθει γρήγορα στον αγγιογράφο, το κλινικό αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Χρειάζεται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, γρήγορη ανίχνευση, γρήγορη ενεργοποίηση, ταχεία απεικόνηση και ταχεία επανεμάτωση. Συνεχής ενημέρωση, καθώς είναι διαρκής η αλλαγή των κατευθυντήριων οδηγιών και συνεχής η αναβάθμιση των υλικών. Και σαν τελικό συμπέρασμα, και είναι προτιμότερη η πληρωμή της θεραπείας παρά της αποκατάστασης της αναπηρίας, τόσο για το σύστημα υγείας όσο και για τον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φράγκο για αυτή την έτσι, πολύ περιστατωμένη ομιλία και πολύ πρακτική. Απλώς έτσι, επευκαιρία να συμπληρώσω, έτσι, το 2010 μας είπε ο κύριος Καραπαναγιωτίδης έγινε η μήνυμα, η οποία απέδειξε την ανωτερότητα της τρομβόλησης από το να μην κάνει τίποτα. Το 2015 έγιναν αυτές οι μελέτες που δείξατε, που δείξαν ότι στην πρόσθετη κυκλοφορία αξίζει να κάνει θρομβεκτομή και την προηγούμενη εβδομάδα στο Πανευρωπαϊκό στη Λιόν, ανακοινώθηκαν 2 τυχιοποιημένες μελέτες κινέζικες, οι οποίες αποδεικνύουν πλέον ότι και στην οπίστια κυκλοφορία. Επομένως, έχει κλείσει πλέον το κομμάτι, έχουμε πλέον evidence-based medicine για πρόσθετη κυκλοφορία και οπίστια κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Τελικά, δηλαδή, για να ακούγομαι, ναι. Για να ξεκαθαρίσουμε, τελικά ισχύει το ότι είναι καλύτερο να γίνεται πρώτα θρομβόληση και μετά θρομβεκτομή, ναι ή όχι? Εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη για θρομβόληση, γίνεται θρομβόληση και μετά γίνεται θρομβεκτομή εφόσον πληρούνται τα κριτήρια. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια για θρομβόληση, θα πληρούνται και για θρομβεκτομή. Δηλαδή δεν είναι, μια θεραπευτική παρέμβαση πακέτο. Κάνεις τη θρομβόληση, περιμένεις να δεις... Δεν περιμένεις τίποτα. Πας κατευθείαν για θρομβεκτομή. Άρα είπα και έτσι. Και απλώς αν τύχει στην πορεία ή πάνω στο κρεβάτι ο ασθενής να γίνει καλύτερα, σταματάς την θρομβεκτομή. Δεν περιμένεις τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Δεν περιμένεις. Κάνεις τη θρομβόληση και πας κατευθείαν στον αγγιογράφο. Για να κάνεις τη θρομβεκτομή. Αν παρεπιπτόντως
ο ασθενής έχει αποκατασταθεί, έχει κάνει, δεν προχωράς και στη θρομβεκτομή, σωστά? Σωστά, συμφωνώ. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Φράγκο. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την πολύ ωραία παρουσίαση που μας κάνατε και τις πολύ σπουδαίες δουλειές που κάνετε και στο 424 και στο Παπαγεωργίου. Το reperfusion injury, τελικά πόσο πιθανό είναι, πόσο αναμενόμενο είναι και πώς κανένας θα μπορεί πρακτικά ή θεωρητικά να το αποφύγει? Όπως φάνηκε και από τις μελέτες, το reperfusion injury είναι η ενδοκράνη αιμορραγία μετά από θρομβεκτομή, έχει το ίδιο ποσοστό με το να τον αφήσει τον ασθενή όπως είναι. Οπότε το να το αποφύγεις, δεν μπορείς να το αποφύγεις, το αποφεύγεις χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα. Αν είσαι σωστός με τις ώρες σου και κρατήσεις τις ώρες, 6 ώρες, και αν μετά τις 6 ώρες κάνεις μαγνητική, μειώνεις την πιθανότητα της αιμορραγίας του reperfusion injury. Με αυτόν τον τρόπο, προληπτικά μπορείς να κάνεις κάτι. Όσο πιο νωρίς ανοίγεις, τόσο μικρότερες πιθανότητες είναι να κάνεις reperfusion injury. Ο συνδυασμός θρομβόλησης και θρομβεκτομής μπορεί να μειώσει την πιθανότητα του reperfusion injury ή θα τον αυξήσει? Δεν επηρεάζει. Θα τον αυξήσει. Συγγνώμη, να μην παρέμβω. Το reperfusion injury ή η αιμορραγία που λέτε, κύριε Γρηγοριάδη, ουσιαστικά είναι μία... Η αιμορραγία το είπατε εσείς. Εγώ το λέω reperfusion injury γιατί κάτι άλλο είναι στο μυαλό μου, αλλά πείτε. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μετά τις θρομβεκτομές και δεν υπάρχει ακόμα παθοφυσιολογική εξήγηση γιατί συμβαίνει. Έχουν μελετήσει τεράστιες σειρές ασθενών και έχουν βρει κάποιους προγνωστικούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι ο ασθενής να είναι διαβητικός. Ένας άλλος παράγοντας είναι ο ασθενής να είναι υπερτασικός. Ένας άλλος παράγοντας είναι να έχει υψηλό κλάσμα του ετεροφήνου στέμμα. Υπάρχουν διάφοροι προγνωστικοί παράγοντες. Αλλά ακριβώς την παθοφυσιολογία για ποιο λόγο συμβαίνει δεν το ξέρουμε ακόμα. Μία έτσι πολύ ναήβη εξήγηση μπορεί να είναι το ότι έχεις έναν ισχυμικό ιστό, έτσι ευαίσθητο και εύθρυπτο, και όταν ξαφνικά αυτός δέχεται μεγάλη ποσότητα αίματος και ειδικά αν υπάρχει και αρτηριακή υπέρταση εκείνη τη στιγμή, θεωρώ ότι αυτό είναι μηχανιστικά, δηλαδή να το σκεφτεί κανένας, μπορεί να δοθεί μια πρώτη ερμηνεία. Ή δεν ισχύει αυτό? Δεν φαίνεται αυτή η ερμηνεία να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Και επίσης η θρομβόληση, σε αυτό που ρωτήσατε σχετικά με τη θρομβόληση, η θρομβόληση, να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα φάρμακο που κάνει επίπεδα σε μισή ώρα, δρά, και μία ώρα μετά που την έχετε δώσει η νευρολόγη, πάει να δρά. Επομένως, αυτό που θα δεις 24 ώρες μετά την αιμορραγία, δεν μπορείς να το συνδέσεις με τη θρομβόληση. Και αυτό φαίνεται και όλα στατιστικά, ότι δεν συνδέεται. Κύριε Τέγο, θέλατε να πείτε? Απλά λίγο να επεκταθώ σε αυτό που πολύ σωστά είπε ο κύριος Γρηγοριάδης. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγομαι? Ακούγεστε, ναι. Ακούγομαι. Λοιπόν, όταν ο κύριος Τζιβγούλης έβγαλε τα ESO guidelines το 2022 και είπε «Συγκρίνω τη μηχανική θρομβεκτομή με το συνδυασμό ενδοφλέβειας θρομβόλησης και μηχανικής θρομβεκτομής». Το όφελος ενδοφλέβεια θρομβόληση και μηχανική θρομβεκτομή είναι πιο μεγάλο σε σχέση με τη μηχανική με το mechanical thrombectomy, αλλά το ποσοστό της αιμορραγίας, επανωματώσεως αν θέλετε να το πούμε, αιμορραγίας, είναι μεγαλύτερο με το συνδυασμό ενδοφλέβειας θρομβόλησης και μηχανικής θρομβεκτομής. Παρ' όλα αυτά, το παλοβρεθωμά μου σε αυτό το πράγμα. Ποσοστία, το όφελος είναι μεγαλύτερο. Τώρα, για το αυτό που λέει ο κύριος Γρηγοριάδης, το βλέπουμε κάπου αλλού, δηλαδή η επανεμάτωση. Ξέρετε που το βλέπουμε αυτό κυρίως? Όταν κάνουμε καροτιδικές εναρτερεκτομές έμφρακτο. Εκεί μπορούμε να δούμε πάρα πολύ εύκολα αυτό το reperfusion injury. Πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, είναι μελέτες που θέλουν επέκταση, περισσότερες μελέτες, πιο οργανωμένες μελέτες και ακόμα τώρα τα διερευνούμε όλα αυτά. Να ρωτήσω τώρα τον ομιλητή αν θα μπορώ να κάνω μια ερώτηση ή υπερβαίνω τον χρόνο. Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσα να... Κάνε, κάνε, Θωμά, κάνε. Λοιπόν, εξαιρετική ομιλία του κύριου Φράγκου. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω ορισμένα σκορ που προτείνονται για την οπίσθια κυκλοφορία, βασική αρτηρία, που εμένα με έχουν μπερδέψει.
Υπάρχει ένα σκορ, το Diffusion Brainstem Score. Ένα. Είναι για τις αποφράξεις βασικής αρτηρίας και θρομβεκτομές. Και το άλλο, το Pons Midbrain Thalamus Score. Πόσο πιστευτά είναι αυτά τα σκορ? Πρόσθετα κυκλοφορία είμαστε εντάξει. Υπάρχει το μισμάτς. Στην οπίστια κυκλοφορία, να τα πιστέψουμε αυτά τα σκορ? Τουλάχιστον αυτές οι δύο κινέζικες μελέτες που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο ΕΣΟΚ βασίζονται σε αυτά τα σκορ. Δηλαδή, για να μπορέσουν να βγάλουν θετικότητα, διαλέξαν τους ασθενείς με βάση αυτά τα σκορ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αν έχουμε ολοκληρώσει, και πάλι ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Φράγκο, και να προχωρήσουμε στον τελευταίο ομιλητή, που είναι ο επίκουρος καθηγητής, ο κύριος Ματαντής ο Μιχάλης, νέο σχετικά απόκτημα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και του εργαστηρίου ακτινολογίας στο νοσοκομείο μας. Ο κύριος Ματαντής θα μιλήσει για τεχνικές ενδαρτηριακής θρομβεκτομής και ετοιμαστείτε, κύριε Ματαντή, στη συνέχεια για ένα καταιγισμό ερωτήσεων που έχω μέσα στο μυαλό μου να σας κάνω, ανεξάρτητα από το τι θα πείτε. Σας ακούμε. Είμαι έτοιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την, πάντα ετοιμοπόλεμος, για την εισαγωγή. Ευχαριστώ και το εργαστήριο, τον καθηγητή τον κύριο Χατζηδάκη που είναι υπεύθυνος των μαθημάτων και τον κύριο Πρασόπουλο, το διευθυντή του τμήματος. Είπε πολύ ωραία ο κύριος Φράγκος όλα τα θεωρητικά για τη θρομβεκτομή. Εγώ θα μείνω κυρίως στο τεχνικό κομμάτι. Και βέβαια μπορούμε όντως στο τέλος να συζητήσουμε λίγο και για μερικά πρακτικά ζητήματα. Επομένως, εφόσον τα θεωρητικά έχουν αναπτυχθεί, εγώ θα πω για... έχω χωρίσει την ομιλία, όπως βλέπετε, σε 5 μεγάλες κατηγορίες που θεωρώ ότι καλύπτουν όλο το φάσμα του τι μπορεί να κάνει κανείς ενταγκιακά. Από την αρτηριακή θρομβόληση, στις δύο μεγάλες κύριες τεχνικές που υπάρχουν της ενταγκιακής ανάσυρσης τρόμου, που είναι η μηχανική θρομβεκτομή, το βάζω χώρια θρομβεκτομή σαν στέντ και το χωρίζω από την θρομβοαναρρόφηση. Καμιά φορά τα λέμε και τα δυο μαζί θρομβεκτομή. Απλά το έβαλα για να ξεχωρίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε κάποιο μηχανικό μέσο για να πιάσουμε θρόμβο. Απλά, όπως λέει η λέξη, κάνουμε αναρρόφηση θρόμβου μέσα σε ένα μεγάλο καθετήρα. Οι δύο τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν και θα δούμε στο τέλος και πολλές φορές κάποιες άλλες επιλογές διάσωσης, θα έλεγα, σε κάποια περιστατικά. Οι τεχνικές, λοιπόν, καταρχάς γενικά, πριν πάμε σε κάθε κατηγορία, να πούμε μερικά γενικά πράγματα, πάρα πολύ γρήγορα, τα γνωρίζουμε. Οι τεχνικές αυτές στηρίζονται στην ενδαγκιακή τοποθέτηση υλικών με την κλασική τεχνική Seldinger, όπου αφού βάλουμε στην μοιραία κατά προτίμηση ή στην κερκιδική κάποιο μόνιμο μέσο ώστε να βάλουμε τα υλικά μας, θα φτάσουμε στο όργανο στόχο. Εδώ να πω στα γρήγορα ότι προτιμούμε την μοιραία, διότι είναι της μόδας βέβαια η κερκιδική για άλλο είδους επεμβάσεις. Προσπαθούν ενδεχομένως να πείσουν αυτοί που είναι οπαδοί ότι τέλος πάντων τα 10 και 15 λεπτά που είναι μια μικρή καθυστέρηση αναγκαστική είναι αποδεκτή, αλλά όπως ακούσαμε μέχρι τώρα, παίζουμε με το χρόνο, καλό είναι να είμαστε γρήγοροι, οπότε η μοιραία αρτηρία είναι η μέθοδος, μάλλον το σημείο που προτιμούμε, εκτός αν δεν γίνεται αλλιώς. Θα φτάσουμε πάνω και θα τοποθετήσουμε, όπως είπα, ένα μόνιμο υλικό. Αυτό θα είναι ή ένα μακρύ θικάρι, δηλαδή ένα σωλήνας που θα μπει από τη μοιραία μέχρι την κοινή ή έστω την έσω καροτίδα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πλεονεκτήματα, ο αυλός μας είναι μεγαλύτερος από το άλλο υλικό που θα πω σε λίγο. Αλλά επειδή συνήθως δεν έχει tip στο τέλος ώστε να το κατευθύνουμε, δεν μπορούμε να το επανατοποθετήσουμε. Θέλουμε να το κάνουμε δηλαδή συνήθως με ανταλλαγή. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μακρύ διαγνωστικό καθετήρα που να εξέρχεται από αυτό το θικάρι ή αλλιώς αν χάσουμε την πρόσβαση θα έχουμε πιθανώς πρόβλημα. Επίσης, αυτά τα θικάρια τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φέρουν μπαλόνι αποκλεισμού για αυτούς που είναι οπαδοί αυτής της τεχνικής όταν κάνουν τη θρομβεκτομή. Θα το δούμε σε λίγο. Αντίθετα, αυτά είναι παραδείγματα από μακριά θικάρια. Αντίθετα, μπορούμε να βάλουμε έναν μακρύ οδηγό καθετήρα σε ένα κοντό θικάρι στη μοιραία, δηλαδή να πάμε έναν οδηγό. Αυτοί οι καθετήρες έχουν ειδικές ιδιότητες, δεν θα σταθώ, στο να μας παρέχουν στήριξη.
Μπορεί να φέρουν μπαλόνι αποκλεισμού, αυτό που είπα. Μπαλόνι αποκλεισμού σημαίνει ότι όταν θα κάνουν τη θρομβεκτομή, κάποιοι θεωρούν ότι καλό θα είναι να κλείσω την ροή κεντρικότερα για να βοηθήσει στο να μην υπάρχει ροή η οποία μπορεί να μας σπάσει τον θρόμβο και να μας τον ξαναστείλει πίσω. Ξαναλέω, αυτά είναι συζητήσεις. Άλλοι πιστεύουν το ένα, άλλοι το άλλο. Ένας οδηγός καθετήρας μπορεί ίσως να επανατοποθετηθεί μόνος του αν απολέσουν την πρόσβαση, όχι πάντα εύκολα, ούτε είναι σαν τους διαγνωστικούς, αλλά τέλος πάντων μας παρέχει μια ασφάλεια. Έχει όμως μικρότερο αυλό από τα θικάρια, επομένως αν θέλουμε να βάλουμε ένα συγκεκριμένο υλικό θα πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αυτό σημαίνει μεγαλύτερες σοπές, πιθανότερα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις άλλου είδους επιπλοκές, όπως τις επιπλοκές από το σημείο πρόσβασης. Οι καθετήρες αυτοί με μπαλόνι παραδείγματα και πάλι υπάρχουν διάφορες, διάφοροι τύποι από διάφορες εταιρείες. Πιθανώς θα υπάρχουν και άλλοι τώρα που δεν τους έχω εδώ. Και όπως βλέπετε η λογική είναι αυτή να υπάρχει ένα μπαλόνι στην καροτίδα ώστε να μας εμποδίσει τη ροή κεντρικά όταν θα κάνουμε την τεχνική μας. Πριν πάμε στα μηχανικά, θα πω πολύ γρήγορα τη θρομβόλυση. Δεν το λέω μόνο για ιστορικούς λόγους. Είπε και ο κύριος Φράγκος ότι δεν ήταν τόσο αποτελεσματική αυτή η τεχνική, κυρίως στο κλινικό κομμάτι, γιατί στο τεχνικό, δηλαδή στα ποσοστά επανακαναλοποίησης του αγγείου, είχε σαφέστατα υπεροχή από την ενδοφλέβια θρομβόληση, δεν κατάφερνε όμως να αναδείξει κάποιο κλινικό πλεονέκτημα και προφανώς ο λόγος είναι το ότι καταρχάς δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι για το αν θα δράσει, αλλά και όταν δρά συνήθως καθυστερημένα σε σχέση με τη μηχανική θρομβεκτομή που ανοίγει πολύ πιο γρήγορα το αγγείο. Πλεονεκτήματα ωστόσο σε σχέση με την ενδοφλέβια θρομβόληση και αν αυτή δεν έχει δοθεί είναι στο να δώσουμε μικρότερες δόσεις γιατί το δίνουμε ακριβώς, δίναμε το θρομβολυτικό ακριβώς μέσα στο θρόμβο. Μπορούσαμε επομένως έτσι να αυξήσουμε το παράθυρο που και για την ενδοαρτηριακή θρομβόληση ήταν από την αρχή 6 ώρες, δηλαδή ήταν κατά τη μεγαλύτερη της ενδοφλέβειας θρομβόλησης. Όπως είπα και πριν, πετύχαινε να το ανανοίξει το αγγείο, δεν κατάφερε όμως να αποδείξει κλινικά πλεονεκτήματα. Βέβαια, έχει και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία σχεδόν τα αντιπαρέχουν πλέον στην εποχή μας, έχουν αναπτυχθεί τέτοια κέντρα και κυρίως το τελευταίο κομμάτι το κόστος, το οποίο αρχικά και τώρα καμιά φορά κανείς μπορεί να το δει και για τη μηχανική θρομβεκτομή, έχει αποδειχτεί πλέον περίτρανα ότι ό,τι κόστος και να έχουν οι ενδοχειακές μέθοδοι υπερτερούν κατά πολύ τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη που θα έχουν όλοι αυτοί οι ασθενείς που δεν θα χρειαστεί να καταλήξουν σε κέντρα αποκατάσταση και να έχουν μακριές περιόδους θεραπείας. Στο κύριο κομμάτι τώρα, τη θρομβεκτομή που έφερε την επανάσταση, όπως είπαμε, αναφέρθηκε λίγο εδώ η πρώτη συσκευή επίσημα μηχανικής θρομβεκτομής που ήταν το MERCY. Θα δω αν μπορώ να το πάω λίγο γρήγορα. Θα μείνω λίγο σε αυτό το βιντεάκι για να δούμε, τα είδαμε λίγο και στο workshop που κάναμε στο τμήμα η φιλοσοφία και των stent retriever αλλά και αυτής της συσκευής ήταν το να περάσει κανείς τον θρόμβο με τον μικροκαθετήρα που θα φέρει τη συσκευή και στη συνέχεια αφού εκπτυχθεί η συσκευή, πάω λίγο γρήγορα, αν παραπήγα γρήγορα, ξέρω να γυρίσω πίσω, η συγκεκριμένη συσκευή εκπτυσσόταν μετά τον θρόμβο και η ελπίδα του νευροακτινολόγου ήταν τραβώντας συσκευή να καταφέρει αυτός να μπλεχτεί με όλο αυτό το σύστημα. Και πάλι εδώ βλέπετε αυτό που λέμε πριν ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει καθετήρα με μπαλόνι, να σταματήσει τη ροή και κατευχήν, όπως λέω πάντα βέβαια στα βιντεάκια αυτά πάντα είναι πετυχημένες επεμβάσεις, καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Στην πράξη βέβαια η συσκευή είχε και τεχνικά ζητήματα, δηλαδή δεν είχε τόσο φοβερά ποσοστά επιτυχίας, αλλά και μηχανικά θέματα προκαλώντας επιπλοκές, διότι ήταν μια σχετικά σκληρή συσκευή, έτσι κατηγορήθηκε και για διαχωρισμούς, παραχνοειδείς κτλ. Σίγουρα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Κυρίως όμως, παρότι εδώ έχουμε ένα παράδειγμα επιτυχούς από τη βιβλιογραφία, είναι επιτυχούς διάνοιξης του αγγείου, δεν είχε τα ποσοστά που θα θέλαμε. Την επανάσταση λοιπόν την έφερε μηχανικά αυτή η συσκευή,
που είναι οι stand retrievers και ποια ήταν η διαφορά του. Ήταν ότι το stand αυτό, συνήθως ξέρουμε ότι ένα stand το βάζουμε για να το αφήσουμε στο αγγείο για κάποιο λόγο να μας κάνει μια δουλειά. Εδώ το stand παρέμενε από την κατασκευάστρια εταιρεία έτσι, συνδεδεμένο με το σύρμα προώθησης, υποτίθεται για να το απελευθερώσουμε όταν εμείς θέλαμε. Το stand ήταν κατασκευασμένο για να βοηθάει σε coiling ανευρισμάτων αρχικά και όχι για να κάνει θρομβεκτομές. Εκμεταλλεύτηκαν όμως κάποιοι αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή εδώ μπορούσε κανείς να διατηρήσει το stand συνδεδεμένο και στη συνέχεια να το τραβήξει, όπως είδαμε. Πήρε την έγκριση κατά τη διάρκεια της IMS3, όπως υπόθηκε και πριν, δεν κατάφερε όμως να δείξει καλά αποτελέσματα σε σχέση με τις μελέτες που ήρθαν το 2015. Και βέβαια, στη συνέχεια, μετά την πρώτη συσκευή, που ήταν το Solitaire, η οποία αφού αποδείχτηκε η αξία της θρομβεκτομής, έκανε και μια ειδική συσκευή που διατηρούσε πάντα συνδεδεμένο το stent με το σύρμα προώθησης, ώστε να μην υπάρχουν κατά ατυχήματα αποκόλλησης. Βέβαια, μέχρι το απόγευμα πίστευα ότι δεν ξεκολλάει με τίποτα. Σήμερα διαπίστωσα ότι τράβηξα ένα και έσπασε. Επομένως, ίσως πρέπει να ξέρουμε ότι και η πολλή βία καμιά φορά, παρά την ασφάλεια, μπορεί να προκαλέσει απόσπαση που δεν τη θέλουμε και βέβαια μετά πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε αυτό το stent αν μας μείνει μέσα. Τέλος πάντων, ας μην σκεφτόμαστε κακά πράγματα. Πολλές συσκευές, όπως βλέπετε, έχουν βγει και όπως και εδώ, θεωρώ ότι πάλι ίσως να ξεχνάω μερικές. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που βγάζουν πλέον stent retrievers. Επειδή είδαμε το Mercy, πάλι εδώ βλέπετε καθετήρα με μπαλόνι, το τρέχω λίγο γρήγορα, η λογική είπαμε είναι η ίδια. Περνάμε, λέει, το μικροκαθετήρα, βγάζουμε το σύρμα ώστε να φορτώσουμε το stent. Το stent στη συνέχεια, σε αντίθεση με το Mercy που έβγαινε distal του θρόμβου, αυτό εκτίθεται πάνω στο θρόμβο. Η λογική είναι ότι θα εγκλωβίσει τον θρόμβο με το τείχωμα του ακίου και στη συνέχεια στην απλή θρομβεκτομή, και λέω απλή σε σχέση με τις συνδυασμένες τεχνικές που θα δούμε στη συνέχεια, κλείνουμε αν έχουμε καθετήρα ή κάνουμε αναρρόφηση και τραβάμε το stent, άλλο ένα επιτυχημένο περιστατικό σε animation, έτσι φεύγει ο θρόμβος, όλα καλά. Πραγματικά η θρομβεκτομή, όπως βλέπετε, έδειξε ότι είχε πολύ καλύτερα ποσοστά επιτυχίας από το Mercy. Ήταν πιο φιλικό υλικό, γενικώς δηλαδή είναι αρκετά μαλακό, δεν τραυματίζει το αγγείο, εντάξει όλα γίνονται, αλλά πολύ πιο σπάνια. Και επομένως και σε ποσοστά που να καταφέρει να συλλάβει το θρόμβο και να το βγάλει, αλλά και σε ποσοστά επιπλοκών ήταν πολύ καλύτερο από την προηγούμενη συσκευή. Ένα παράδειγμα, πολύ γρήγορα, είδαμε και πριν, απλή θρομβεκτομής, απόβραξη του μυένα. Εδώ, χωρίς αφαίρεση για να φαίνεται το υλικό, βλέπουμε ίσως εδώ πέρα αυτές οι μικρές τρεις τελίτσες που διακρίνονται έτσι λίγο από μακριά, είναι το stent όπως έχει ανοίξει και στη συνέχεια ήδη βλέπετε ότι με την έκπτυξη ανοίγει το αγγείο και στη συνέχεια σε διαδοχικές φωτογραφίες βλέπουμε πώς το stent αποσύρεται σιγά σιγά. Βλέπετε τα markers που έρχονται πίσω εδώ. Μετά την απόσυρση, διάνοιξη του διχασμού και των μη δύο κλάδων και οι δύο. Αυτά πολλές φορές τα βλέπουμε, δεν μας ανησυχούν αρχικά, δεν είναι κάτι περίεργο, είναι σπασμός που πιθανώς θα κάνει το αγγείο. Χωρίς φάρμακα πολλές φορές με την άρση του μηχανικού αιτίου μετά από μερικά λεπτά το αγγείο επανέρχεται, βλέπουμε ότι στη τελική αγγιογραφία ο σπασμός έχει φύγει, τα αγγεία είναι ανοιχτά, όλα καλά. Καμιά φορά βλέπετε ότι μπορεί να είναι και δύσκολη η αναγνώριση της απόφραξης. Εδώ δηλαδή σε μια προφίλ βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ στον οπίστιο κλάδο, αλλά χρειάζεται λοξή προβολή για να δούμε αυτόν τον θρόμβο που εφυπεύει εδώ στους κλάδους μέσης εγκεφαλικής.
Πάλι περίπτωση που με σκέτος stent retriever, εδώ το βλέπουμε τους marker πώς έχει ανοίξει. Ανοίγει ο ένας κλάδος αρχικά, αλλά στη συνέχεια μετά την απόσυρση απελευθερώνεται και ο κάτω κλάδος, παρότι το stent αναγκαστικά μπαίνει στον ένα από τους δυο. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Καμιά φορά αν μείνει ο κλάδος μπορεί να χρειαστεί και δεύτερος καθυντηριασμός στον άλλο κλάδο για να βγουν, να βγουν όλα. Εδώ και πάλι να πούμε και να το συνδυάσουμε ότι καμιά φορά χρειάζεται και η θρομβόληση αν μείνει, μείνουν ή φύγουν θρόμβοι μικρότεροι περιφερικότερα, μπορεί κανείς να τους αντιμετωπίσει συνδυαστικά και με θρομβόληση. Και εδώ το τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ ίσως ένα μικρό έλλειμμα σε ένα μικρό πολυπεριφερικό κλάδο, αλλά σε γενικές γραμμές το μεγαλύτερο τμήμα της μέσης εγκεφαλικής έχει ανοίξει και εδώ τα μικρά έμφρακτα που είχε ο ασθενής μετά. Η θρομβοαναρρόφηση τώρα είναι το αντίπαλο δέος. Είπαμε, το λέει η λέξη, πρώτη συσκευή θρομβοαναρρόφησης και έγινε από την εταιρεία Penumbra. Και είχε και αυτό το μηχανικό κομμάτι που λέγεται separator, διότι κανείς πίστευε ότι αν ταρακουνήσει το θρόμβο ή αν τον διασπάσει μικρότερα κομμάτια μπορεί να είναι πιο εύκολο να αναρροφάται. Εντάξει, είχε μια λογική όλο αυτό. Για άλλη μια φορά όμως αυτό δημιούργησε προβλήματα. Πάλι και επιπλοκών, αλλά και ενώ υπήρχαν πολύ καλά γεωγραφικά αποτελέσματα, φαινόταν ότι ίσως να μην είναι τόσο καλά κλινικά. Κάποιος παρομοίασε ότι τελικώς ίσως η πολυδιάσταση του θρόμβου είναι σαν να κάνουμε έναν εμβολισμό με μικροσωματίδια, τα οποία στο τέλος εμείς δεν τα βλέπουμε στην αγκιογραφία, όμως μας κάνουν τη ζημιά στο εγκεφαλικό παρέχημα, προκαλώντας τελικά έμφρακτο. Εδώ δεν θα σταθούμε. Φανταστείτε ότι η σύγχρονη τεχνική θρομβοαναρρόφηση που θα πούμε σε λίγο, απλά δεν περιλαμβάνει το separator και έχουμε μόνο θρομβοαναρρόφηση χωρίς να προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη διάσπαση που φαίνεται εδώ. Τώρα, αν πάμε λοιπόν στη θρομβοαναρρόφηση νέας γενιάς, πώς μπορούμε να την κάνουμε αυτή? Υπάρχουν συσκευές που παρέχουν οι εταιρείες που μας κάνουν μια συνεχή αντίστροφη πίεση ώστε να κάνουμε την αναρρόφηση του αίματος και κατευχήνει του θρόμβου. Υπάρχει και ένας αρκετά πιο απλός τρόπος. Το βάζω προσωπικά, μου αρέσει κιόλας. Σίγουρα το δοκιμάσω η αρχή και έχει και αρκετά ποσοστά επιτυχίας. Μια σύριγγα δηλαδή, η οποία κλειδώνει σε διάφορες θέσεις, μας ασκεί την πίεση, την αρνητική πίεση που θέλουμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο ίσως μετρημένα τα πράγματα όπως εδώ που υπάρχουν μανόμετρα κτλ. Ωστόσο, μπορεί κανείς να ρυθμίσει καταρχάς και τι αρνητική πίεση θέλει ανάλογα με το που κλειδώνει τη σύριγγα και να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το περνάω αυτό λίγο στα γρήγορα. Η λογική τώρα της θρομβοαναρρόφησης, και αυτό μελετήθηκε με μια μεγάλη εταιρεία, μελέτη την ADAP, ήταν ότι, θα το δούμε σε λίγο, μάλλον εδώ να δούμε λίγο πάλι παραδείγματα πολλών καθετήρων που έχουν βγει. Όπως βλέπετε, οι καθετήρες αυτοί και το μαγικό ενδεχομένως είναι ότι καταφέρνουμε να πάμε έναν πολύ μεγάλο έβρος καθετήρα σχεδόν μέχρι τη μέση κεφαλική και να κάνουμε αυτή την αναρρόφηση. Η Penumbra που ξεκίνησε με τον 5 Max ήταν ένας καθετήρας 5 French και σταδιακά τον ανέβασε σε 64-68 που έγινε 6 French. Κάποιες άλλες εταιρείες όπως βλέπετε εδώ έχουν φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερο εσωτερικό εύρος. Αυτό το 70 πρακτικά σημαίνει 0,070 inches, εις ίντζας. Είναι κάτι λίγο μεγαλύτερο και από 6 French. Και έχουν φτάσει τώρα και κάποια υλικά να είναι με 71 και 72. Βέβαια το Jet 72, να πω την αλήθεια, μάλλον αποσύρθηκε. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα ότι ίσως υπερβάλαμε στο εύρος. Πάντως ο React 71 που τον έχουμε και στο τμήμα μας συμπεριφέρεται μια χαρά. Μάλλον ήταν θέμα κατασκευαστικό και όχι του εύρους. Με τέτοιους μεγάλους καθετήρες πραγματικά τα ποσοστά θρομβοαναρρόφησης είναι συγκρίσιμα των stent. Και η λογική και των μελετών αλλά και των θειασωτών αυτής της θεραπείας είναι ότι
αξίζει ίσως τον κόπο να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια θρομβοανάρρωση αρχικά, διότι στο φινάλε, αν είναι επιτυχής, πάντα έχουμε το stent retriever ως backup. Επομένως, έχουμε περισσότερες επιλογές και ευελιξία. Αυξάνουμε την επιτυχία και αυτό αποδείχθηκε από τις μελέτες που προείπα και πιθανώς χαμηλότερο κόστος, με την έννοια αν καταφέρει κανείς να πετύχει την δουλειά μόνο με τη θρομβοανάρρωση, το κόστος είναι σχεδόν μισό. Βέβαια, αν στο τέλος προσθέσουμε και το stent ή στις συνδυασμένες τεχνικές που δούμε παρακάτω, τότε το κόστος μεν είναι αθρηστικό, αλλά και πάλι, όπως είπα πριν, δεν έχει καμία σχέση με το όφελος σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι γλιτώνουν από περιπέτειες στη συνέχεια. Για να προχωρήσω λίγο γρήγορα, αυτή η μελέτη έδειξε ακριβώς αυτό που είπα πριν, δηλαδή ότι στο σκέλος του σκέτου stent οι επιτυχίες επαναρδεύσεις ήταν λιγότερες και μάλιστα φαίνεται ότι και οι αιμορραγίες για κάποιο λόγο με τη θρομβοανάρρωση ήταν μικρότερες σε σχέση με το stent. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή αν έχει σχέση με την τεχνική. Η λογική λοιπόν είναι να φέρουμε έναν μεγάλο καθετήρα, τον οποίο τον βλέπουμε εδώ. Δείτε, αυτός ο καθετήρας που έχει φτάσει στην ενδοκράνια μοίρα είναι ένας καθετήρας που, όπως είπα πριν, είναι 6 φρέτς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταφέρει ένας τέτοιου είδους καθετήρα να φτάσει σε τέτοια ύψη. Κατά προτίμηση, αν μπορούμε να μην περάσουμε τον θρόμβο, εφόσον θα κάνουμε μόνο θρομβοανάρρωση, θα μπορούσαμε να το προσπαθήσουμε. Ωστόσο, ιδίως στην καροτίδα, καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο να στηριχτείς για να το κάνεις αυτό και μπορεί να είναι αναγκαίο να περάσουμε και τον θρόμβο, όπως και θα τον περνούσαμε με ένα stent. Τις περισσότερες φορές, ευτυχώς, όπως και με το stent, δεν μας δημιουργεί αυτό κάποιο πρόβλημα, το ότι περνάμε τον θρόμβο. Και εδώ είναι το πρώτο περιστατικό από την Αλεξανδρούπολη που κάναμε σκέτο θρομβοανάρρωση και όμως βλέπετε είχε μια επιτυχία επανακαναλοποίηση. Στην βασική αρτηρία που είπαμε και πριν, ίσως μπορούμε να το καταφέρουμε, να φτάσουμε δηλαδή χωρίς να περάσουμε τον θρόμβο, τον καθετήρα στο σημείο που θέλουμε και έχουμε το πλεονέκτημα ότι δεν πειράζουμε τον θρόμβο πριν προσπαθήσουμε να τον αναρροφήσουμε. Και εδώ είναι μια κλειστή βασική, ανοιχτή μετά. Είχε ένα στόπ βέβαια στην οπίστια κεφαλική σχετικά αντίσταλ. Κατά τα άλλα, είχαμε προσπαθήσει να το βγάλουμε και αυτό, αλλά δεν θα σας κουράσω τώρα. Επίσης, θρομβοαναρρόφηση σε έναν ασθενή. Βγήκαν αυτοί οι θρόμβοι. Πλήρης διάνοιξη. Η μαγνητική σχεδόν 1-2 μέρες μετά, θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, αλλά δείχνει ότι όπως βλέπουμε εδώ, οι περιοχές αυτές στη φλερ είναι παλαιά έμφρακτα, βλέπουμε ότι δεν έχει περιορισμό στη διάχυση. Ένα μικρό έμφρακτο εδώ και ίσως μια υπόνοια λίγο στα βασικά γάκλια. Ο ασθενής ένα μήνα μετά ήταν πλήρως λειτουργικός, χωρίς κανένα υπόλοιμα. Μας έβγαλε μάλιστα και έξω για να μας ευχαριστήσει και είχες να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν απόλυτα λειτουργικός. Να πούμε και ένα από τα περιστατικά, είμαι λίγο καιρό όπως υπόθηκε εδώ, αλλά είναι μια νεαρή κοπέλα που κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν περίπου 1,5 μήνα. Βλέπουμε ότι εδώ η κοπέλα έχει αιματολογικά θέματα και εδώ δεν έχουμε ακριβώς έμβολο, αλλά έχουμε μια μέση κεφαλική η οποία φαίνεται να έχει μια υφολική απόφραξη. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και μια θρόμβωση που συνέβαινε μπροστά στα μάτια μας. Βλέπουμε βέβαια ότι η ροή είναι πολύ μικρή, κυρίως βλέπουμε ότι το ημισφαίριο στο τέλος αρδεύεται από παράπλευρα. Ιδίως εδώ στην προφίλ δείτε πως σχεδόν όλη η περιοχή της μέσης κεφαλικής, ενώ η πρόσθετη κεφαλική έχει βάψει πολύ καλά, η μέση κεφαλική σχεδόν καθόλου. Και στις λοξές φαινόταν καλύτερα. Είχαμε ένα κλινικό θέμα εδώ γιατί είχε σκορ 3, οπότε αναρωτιόμασταν γενικότερα μήπως δεν πρέπει να κάνουμε ούτε θρομβόληση ή θρομπεκτομή. Η ασθενής επιβαρύνθηκε πάνω στο τραπέζι του αγκιογράφου, οπότε μας έκανε τη χάρη να αποκτήσει το σκορ που θέλαμε. Κάναμε θρομβοαναρρώφηση, ναι. Βγήκαν οι θρόμβοι. Πλήρης διάνοιξη ευτυχώς.
Και όντως πριν από μερικές μέρες η κοπέλα έρθει στο τμήμα και ο Αρμίος ήταν σαν να βλέπεις μια κοπέλα η οποία έφυγε μετά χοροπηδώντας από τα σκαλιά, ήταν εντυπωσιακό και σίγουρα αναμένει κανείς ότι με τόσο μεγάλη υποάρδευση της μέσης εγκεφαλικής θα έχει αρκετά θέματα. Βέβαια, η αξονική και η μαγνητική που έκανε τις επόμενες μέρες, όπως βλέπετε, έχει κάποιες μικρές ισχυμίες. Θα έλεγε κανείς ότι ίσως δεν προλάβαμε, αλλά τελικά βλέποντας την αξονική που είχε κάνει πριν την θρομπεκτομή, βλέπουμε ότι αυτή η μικρή ισχυμική περιοχή υπήρχε ήδη. Άρα μπορούμε να πούμε ότι από την θρομπεκτομή σχεδόν σώθηκε όλο το παρένχυμα που θα μπορούσε να σωθεί. Πολύ γρήγορα, σόλτερ και πενούμπρα είπαμε, γι' αυτόν τον λόγο υπόθηκε η πρώτη συνδυασμένη τεχνική, το να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και θρομποαναρρόφηση και stent retriever, σολούμπρα. Από το σόλτερ και το πενούμπρα, όπως είπα τώρα, βέβαια, κάποιοι το λένε Casper, δηλαδή combined aspiration and stent retriever, διότι υπάρχουν πλέον, όπως είδατε, ένα σωρό συσκευές, οπότε καλό είναι να μην μένουμε σε συγκεκριμένες εταιρείες. Η λογική είναι ότι ο καθετήρας θρομβοαναρρόφησης μας λειτουργεί σε αυτή την περίπτωση σαν ένας καθετήρας απομακρυσμένης πρόσβασης, ένας distal access catheter, μέσα από τον οποίο θα γίνει η τοποθέτηση του stent και στη συνέχεια θα τραβήξουμε το stent με διάφορους τρόπους. Δεν θα πω συγκεκριμένα, γιατί ούτε θα σας κουράζω με τις διαφορετικότητες. Περισσότερο αυτό το slide το βάζω για να δείτε ότι προσθέτοντας και αφαιρώντας τεχνικές λεπτομέρειες, ο καθένας έβγαλε το όνομά του. Η σολούμπρα η κλασική ήταν το να φέρουμε το stent μέσα στον καθετήρα θρομποαναρρόφησης. Η ARTS είχε μπαλόνι, καθετήρα με μπαλόνι κάτω και έκανε αποκλεισμό της ροής και περίπου είχε ίδια τεχνική με τη σολούμπρα. Η SAVE που είναι και από τμήμα δικού μας Έλληνα του ψυχογιού στη Γερμανία και τώρα στη Βασιλεία της Ελβετίας, κάνει θρομποαναρρόφηση και στον κεντρικό καθετήρα και στον καθετήρα θρομποαναρρόφησης και δεν τοποθετεί το stent μέσα, αλλά τα κάνει απόσυρση από ένα σημείο και μετά σαν ένα σώμα. Και εδώ ακριβώς δεν ήταν συνδυασμένη τόσο η τεχνική, απλά θέλω να δείξω πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και τη μία και την άλλη τεχνική. Βλέπουμε και πώς ίσως με τη θρομποαναρρόφηση οι θρόμποι έχουν κάπως διαφορετικό σχήμα σε σχέση με το stent retriever. Εδώ, όπως υπόθηκε και πριν, στην οποία κυκλοφορεί πολλές φορές σε αθυρωματικό έδαφος, δηλαδή βλέπουμε ότι μετά την διάνοιξη του αγγείου φαίνονται αθυρωματικές βλάβες. Το αν τώρα πρέπει κανείς αυτό να βάλει stent, να το αφήσει έτσι όπως ήταν, επίσης είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και θα τελειώσω με τις επιλογές που μπορεί να έχουμε έτσι διάσωσης, όπως είπα και πριν, με ένα περιστατικό. Βλέπουμε στην αγιογραφία, ξεκινάω κατευθείαν, φαίνεται σαν να υπάρχει μια πλήρης απόφραξη της έσω καροτίδας από το διχασμό σχεδόν αμέσως μετά τον βολβό. Αυτό πολλές φορές είναι ψεύτικο. Γιατί καμιά φορά αποκαρδιώνεται κανείς και λέω συγγνώμη τώρα θα έχω δηλαδή ένα θρόμβο από εδώ μέχρι επάνω, τι να τον κάνω. Ξαναλέω όμως πολλές φορές αυτή μια ψεύτικη εικόνα οφείλεται στο ότι μπορεί να έχουμε ένα στόπ πιο πάνω και επειδή εδώ δεν υπάρχουν αγκία διαφυγής, το σκιαγραφικό πολλές φορές δεν μπορεί να ανέβει προς τα πάνω. Επομένως αξίζει να προσπαθήσουμε να δούμε πού είναι ο θρόμβος. Καταρχάς σε αυτόν τον ασθενή πριν φτάσουμε εκεί κάναμε έλεγχο και από τα λοιπά αγγεία για να δούμε κατά πόσο έχει παράπλευρο δίκτυο που μπορεί ας πούμε να είναι ικανοποιητικό. Δεν ήταν δυστυχώς. Από την αντίπλευρη σχεδόν δεν πήγαινε τίποτα, από την πρόσθετη αναστομωτική. Από την έξω καροτίδα μεταβίας σχηματιζόταν η έσω καροτίδα. Το σπονδυλοβασικό ομοίως πολύ πενιχρήματος στη μέση κεφαλική. Άρα ήταν κάπως μονόδρομος να δούμε τι μπορεί να γίνει. Όπως είπα και πριν, ανεβάζοντας υλικά σιγά σιγά, όπως βλέπετε, τελικώς η καροτίδα σκιαγραφήθηκε σχεδόν μέχρι τη σιραγκώδη μοίρα της. Ένας μικροκαθεντήρας πέρας έδειξε επίσης κλάδους της μέσης εγκεφαλικής που είναι βαθύ και σιγά σιγά, μετά από συνδυασμούς κυρίως αναρροφήσεων, φάνηκε
το εύρος του θρόμβου που όπως βλέπετε εδώ είναι πλέον σχεδόν στο τέλος της σιραγκόδους μοίρας που πηγαίνει προς την οφθαλμική. Παρόλα αυτά και παρά τις προσπάθειές μας, όπως βλέπετε, έμεινε αυτή σχετικά μεγάλη στένωση και δεν μπορούσαμε τίποτα να πάρουμε τον θρόμβο, πλάκα, ποιος ξέρει τι ήταν εκεί. Και επομένως, σε αυτή την περίπτωση τοποθετήθηκε στο τέλος, επειδή ακριβώς ο αυλός ήταν πολύ μικρός και υπήρχε ο φόβος ότι θα ξανακλείσει το άγγιο, τοποθετήθηκε ένα στεν, μόνιμο αυτή τη φορά, όχι στεν retriever, προκειμένου να μας κρατήσει τον αυλό ανοιχτό και όντως ο ασθενής τις επόμενες μέρες φάνηκε ότι το αγγείο παρέμεινε ανοιχτό και είχε κάνει ένα έμφρακτο λοιπόν μικρής έκτασης. Συμπερασματικά λοιπόν, οι εξελίξεις, ιδίως οι ενδαγκιακές στην αντιμετώπιση των αγγειακών είναι ραγδαίες όπως είπαμε. Πλέον η ενδαγκιακή θεραπεία, το ξέρουμε εδώ και χρόνια, είναι standard of care. Το παράθυρο, όπως είπαμε πριν, 6 ώρες για όλους τους ασθενείς. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πολλά, γιατί τελικώς από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι ασθενείς ένα όφελος θα το έχουν. Εδώ γίνεται συζήτηση ακόμα και με χαμηλό aspects ή και σε κλάδους, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε ενταγιακά. Υπόθηκε και πριν, το παράθυρο μπορούμε να το επεκτείνουμε μέχρι 24 ώρες. Εκεί όντως πρέπει να βάλουμε ένα advanced imaging για να δούμε τι συμβαίνει και να κρίνουμε ποιοι ασθενείς μπορεί να ωφεληθούν. Στην ενδαγκιακή θεραπεία, στις τεχνικές που είναι το δικό μου κομμάτι, είπαμε τη θρομβόλυση, την έχω βάλει εδώ, θρομπεκτομή ή θρομβοαναρρόφηση ή συνδυασμός τεχνικών ή καμιά φορά μπορεί να έχουμε και άλλες τεχνικές όπως αγκιοπλαστική ή στεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Αν θέλεις κάνει... Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση που έκανες, παρά το ότι έχουν περάσει 10 λεπτά από την προγραμματισμένη λήξη της σημερινής συνεδρίας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ να γίνουν. Θα ρωτήσω κάτι τεχνικό περισσότερο και ενδοαυλικής τεχνικής και προβληματισμού. Συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές καταρχάς. Εδώ επίσης να πούμε ότι σαν Βόρειος Ελλάδα εκπροσωπείται πλήρως η επεμβατική νευροακτινολογία. Υπάρχει η Εγνατία Οδός και επί μήκος Εγνατίας Οδού υπάρχουν 3 νευροεπεμβατικοί και τους έχουμε και τους 3 εδώ. Είναι μεγάλη μας χαρά και μακάρι να μπορέσει να οργανωθεί ένα stroke center συνολικά με 365 μέρες εφημερία το χρόνο, αφού εμπλουτιστεί και με άλλους άξιους συναδέλφους και να καλύψουν όλη την περιοχή. Τώρα, στο ιατρικό κομμάτι και για τους 3 λοιπόν, ρωτάω όποιος θέλει απαντάει, ίσως πρώτα ο κ. Ματατζής που ήταν σε αυτό το θέμα. Σαν λιγότερο γνώστης των τεχνικών σας, υπάρχει περίπτωση ο θρόμβος να μην είναι θρόμβος και να είναι αθυρωματικό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι θα αποτύχει οποιαδήποτε προσπάθειά σας. Να είναι ένα κομμάτι που έχει αποσπαστεί, ας πούμε, από την έσω καρότιδα. Ή να είναι στο δρόμο σας, όπως έδειξε νομίζω ο κύριος Βράγκος, ένας τρόμβος στην έσω καρότιδα ή μια μεγάλη στένωση που να χρειάζεται πριν φτάσει στο κεφάλι ακόμα και τοποθέτηση στένωση στην καρότιδα. Ή να έχεις, όπως έδειξε τελευταία ο κύριος Ματατζής, ένα υπόστρωμα αθυρωματικό, όπου ανοίγοντας το θρόμβο και τον αυλό, να χρειαστεί να τοποθετήσεις εκεί ένα στεντ μόνιμο. Και κατά πόσο εκεί μπορούμε να δράσουμε με απλή αγκιοπλαστική, με μπαλονάκια, και όχι με μόνιμη τοποθέτηση μεταλλικού στεντ. Ή με τη χρήση μπαλονιών να μπορέσουμε να κατακαιρματίσουμε, ίσως να ανοίξουμε ένα θρόμβο ο οποίος δεν αναρροφάται. Αρκετά ρώτησα, ο λόγος εσάς. Πρέπει να ξεκινήσω εγώ λοιπόν όπως είπαμε. Καταρχάς ναι, τα είδη των εμβόλων ή των θρόμβων είναι πάρα πολλά, αυτό το ξέρουμε και πράγματι μπορεί να προέρχεται από πολλές πηγές. Το ξέρουμε και από τη θεωρία αυτό, έτσι, άλλα τα καρδιογενή έμβολα, άλλα τα artery to artery έμβολα. Καμιά φορά έχουμε ένδειξη και από πριν, δηλαδή από την αξονική, οι αποτιτανώσεις στον θρόμβο είναι κακό σημάδι. Και πράγματι όντως
αυτή είναι η πιο κακή θρόμβη για θρομπεκτομή, γιατί όντως κανείς μπορεί να προσπαθήσει πάρα πολλές φορές και να μην καταφέρει με κανέναν τρόπο να τον συλλάβει και να τον βγάλει, και ίσως είναι και από τα ποσοστά που έχουμε αποτυχίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις όντως μπορεί να είναι ένα αθυρωματικό έμβολο. Τελευταία γίνεται επίσης προσπάθεια σε πολλά κέντρα και μάλιστα ενδιαφέρθηκε ο κύριος Γρηγοριάδης γι' αυτό, δηλαδή να κάνουμε μελέτη του υλικού που βγαίνει ακριβώς στο να προσπαθήσουμε να δούμε από πού αυτό προέρχεται και να συσχετιστεί με το πόσο εύκολα βγαίνει ή όχι, και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε και αυτό από τη στιγμή που βρούμε τρόπο να συλλέγουμε το υλικό. Για όλα τα υπόλοιπα, για να τελειώσω, για να δώσω και τον λόγο και στους λοιπούς, όντως είναι προβληματισμοί που έρχονται άμεσα και όντως ισχύουν όλοι. Και πραγματικά μπορεί να δει κανείς όλα αυτά τα σενάρια που υποθήκαν. Πέρα από το ότι το έδειξα, θα πρέπει να σκεφτεί κατά περίπτωση. Δηλαδή, αν θα βάλει stent, αν θα κάνει τώρα σκέτο αγκιοπλαστική, να πω την αλήθεια, είναι κανείς λίγο επιφυλακτικός, δηλαδή θέλει κάποιο υλικό καλύτερα να το προστατεύσει και να το κρατήσει στο αγκείο. Αυτός είναι ο λόγος κύριος που βάζουμε stent. Αναγκαστικά βέβαια βάζουμε διπλές αντιμεταλλιακές, αλλά μια σκέτη αγκιοπλαστική ενέχει πάντα το κίνδυνο να φύγει κάτι ακόμα περιφερικότερα και να περιφλέξει τα πράγματα. Τα στέντα αυτά ανοίγουν με μπαλόνι ή μόνο? Όχι, μόνο. Και αν υπάρχει μια ανθεκτική αθρωματική στέντα. Μπορεί να κάνει κανείς ίσως αγκιοπλαστική μετά, αλλά γενικώς μέσα στον εγκέφαλο όλα είναι προβληματικά. Να συμπληρώσω κάτι, γιατί παλιότερα γινόταν κατά κόρον. Στο σημείο του θρόμβου πλέον ενδοαρτηριακή έγχυση RTPA ή άλλων ουσιών έχει ακόμα θέση? Το είπα και στην ομιλία μου, δεν το κάνουμε από πριν. Περισσότερο θα έλεγα αυτή τη στιγμή η θρομβόληση έχει μείνει, πρέπει να την έχει κανείς στη φαρέτρα του, αλλά κυρίως για το αν ας πούμε δει κάποιους πολύ περιφερικούς κλάδους οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν σε κάποια πιθανά κρίσιμη περιοχή που δεν θέλει να τη χάσει, θα μπορούσε κανείς να δώσει λίγο RTPF όσο μέσα στο παράθυρο και δεν μπορεί να το προσεγγίσει με μηχανικά μέσα. Πιο πολύ μήπως υπάρχουν και μικροθρόμβοι που δεν βλέπετε και τους έχετε στείλει. Αλλά τώρα να δώσουμε θρομβόληση πριν κάνουμε τη θρομπεκτομή παγίως και σαν πρωτόκολλο δεν το κάνουμε. Όχι, πάμε κατευθείαν μηχανικά. Όχι, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Μιχάλης. Γιώργο, θες να πεις κάτι? Ναι, θέλω να πω λίγο για το περιστατικό το οποίο είχαμε εμείς. Σε αυτό το περιστατικό φαινόταν από την αξονική ήδη, που φαινόταν ο θρόμβος στην καροτίδα, στην έκρηξη της καροτίδας. Ήδη από την αξονική και από τη μορφολογία του ελλείμματος πύρωσης καταλάβαινες ότι ήταν απλός θρόμβος, και επειδή όλα τα υπόλοιπα αγκία ήταν φυσιολογικά, δεν έβλεπες κάποια επασβέστωση, φαινόταν καθαρά ότι ήταν ένας θρόμβος τον οποίο μπορούσε να αναρροφήσει. Οπότε κάναμε αναρροφήσει στην αρχή με καθετήρα αναρρόφηση και μετά με φόγκαρτη και καταφέραμε και πήραμε το. Εντάξει, σαν δεύτερη λύση. Εντάξει, στην αρχή με. Okay. Και μετά προχωρήσαμε στο άλλο. Σαφώς και υπάρχουν και αθρηματικές στενώσεις σε μικρότερο βαθμό. Σε περίπτωση που έχεις όμως εφνή διακατάσταση νευρολογικής εικόνας, το πιο πιθανό είναι να είναι κάποιος τρόμβος, κάποιο έμβολο το οποίο έχει αποφράξει εφνιδίως και κάνει αυτή την ξαφνική κατάσταση νευρολογικής εικόνας. Και υπάρχουν περιπτώσεις που μετά την θρομβοαναρρόφηση, τη μηχανική θρομβεκτομή, βλέπεις ότι η μέση εγκεφαλική είναι στενή. Σε αυτή την περίπτωση είτε είναι κάποιος σπασμός, οπότε περιμένεις ή δίνεις την ημοδιπίνη, ή υπάρχουν και περιστατικά, έχουν περιγραφεί περιστατικά που έχουν αφήσει stent μετά την τροβεκτομή, έτσι ώστε να παραμείνει ανοιχτός ο άμβλος. Αυτό. Το να δεις μετά την αρρώστηση του θρόμβου στην καροτίδα κάποια σημαντική στένωση και να βάλεις και το stent, είναι το... στην ευχέρεια του αυτό είναι το Tandem Stroke, όπου μπορεί παράλληλα με την απόφραξη στην ενδοκρανιακή να έχεις και στένωση στην καροτίδα, που αναλόγως του βαθμού της στένωσης μετά και στη συνεννόηση με τον νευρολόγο ακολουθήσει, όχι απλώς και όσο γίνεται αποφεύγεις το στέντ όσο αν έχεις ροή, τουλάχιστον προσωπικά.
Κύριε Μαντατζή, στην περίπτωση που υπάρχει οξία απόφραξη της μίας έσω καροτίδας από διαχωρισμό όμως, εκεί θα παρέμβουμε μέσω της ίδιας καροτίδας ή θα πάμε πιθανόν από την άλλη πλευρά? Να υπάρχει απόφραξη καροτίδας και να έχουμε κεντρικότητα, να έχουμε τα αντιομοπλούζια, λέμε. Αν θέλουμε να στοχεύσουμε στη μέση κεφαλική, λέμε για την Κρήτη, είναι μια λογική, είναι μια προσέγγιση. Δηλαδή το να χρησιμοποιήσεις την πρόσθεση ανστομωτική, να πεις ανστομωτική αν σου δίνει πρόσβαση και να ακολουθείς έναν άλλο δρόμο στοχεύοντας τη μέση κεφαλική. Για τα μηχανικά μέσα, δηλαδή αν θέλεις να κάνεις stent retriever, δεν θα περάσει όμως. Περνάει. Το έχω ακούσει από το ψυχογείο λίγο, όμως okay, θέλει να έχεις λίγο και εσύ καλά στην μέσα φωνία. Από την πρόσθεση ανοστοματική να περάσει το έξι φορές. Ναι, ναι. Το έχω ακούσει. Γίνεται, ξαναλέω, ρίσκι, θέλει και τα δικά σου σημανία να είναι καλά, όπως είπα, και να το κάνεις. Το να βάλεις, αν θέλεις για θρομβόληση όμως, ένα μικροκαθετήρα, σχετικά, αν βρεις έναν δρόμο, μπορείς να το κάνεις. Αν δεν μπορείς να περάσεις από την έσω καροτίδα. Βέβαια, αν έχεις στο τμήμα σου τα υλικά που πρέπει, και γι' αυτό και λέμε, δυστυχώς χρειάζονται όλα, κάθε φορά, στις μέρες μας, μπορείς να ανοίξεις πρώτα την κανονική οδό. Θα δοκίμαζες δηλαδή να περάσεις από την διαχωρισμένη. Να περάσεις το διαχωρισμό, να τον κλείσεις, να κλείσεις το διαχωρισμό με ένα stent και στη συνέχεια να σου δώσει πρόσβαση να κάνεις όλες τις άλλες μεθόδους που θέλεις πιο άνετα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Εγώ αν λίγο να συμπληρώσω κάτι αλλά σε άλλο μήκος κύματος, να δώσω μια προοπτική. Εντάξει, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε, ανοίγουμε πλέον τα αγγεία σε ένα ποσοστό 90%, αλλά πλέον βλέπουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε ότι δεν πάει να ανοίγει το αγγείο, αρχίζουμε και πέφτουμε σε έναν τοίχο. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξει ένα αγγείο σε ένα ποσοστό, μάλλον μπορεί να ανοίξει στον πληθυσμό των ατόμων που έχουν ισχυμία τα αγγεία σε ένα ποσοστό 90-95%, όμως αυτοί οι οποίοι τελικά θα πάνε καλά, είναι σταθερό το ποσοστό, είναι περίπου 50-55%. Και πλέον όλη η έρευνα γίνεται στο τι γίνεται με το υπόλοιπο 45% που ενώ έχει ανοίξει το αγγείο τελικά δεν πάει καλά. Και εκεί είναι που μπαίνει μέσα το παιχνίδι της μικροκυκλοφορίας και γίνονται διάφορες στοιχειοποιημένες μελέτες αυτή τη στιγμή για το πώς μπορούμε έτσι, γιατί τελικά φαίνεται ότι δεν φτάνει να ανοίξει το αγγείο. Κάτι άλλο συμβαίνει, ώστε ακόμα και όταν έχει ανοίξει το αγγείο στην ώρα που πρέπει, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όλη η έρευνα γίνεται εκεί. Τώρα μετά τη θρομβεκτομή μερικοί αρχίζουν και κάνουν θρομβόληση. Άλλοι δίνουν αντιπηκτικά. Έτσι, απλώς για να δώσω την προοπτική. Πού βρίσκεται η έρευνα αυτή τη στιγμή? Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο τώρα και για να κλείσουμε, βέβαια μετά θα παρακαλέσω τους δύο καθηγητές μας, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Πρασόπουλο, να κλείσουν την εκδήλωση. Δράτω με τις ευκαιρίες από αυτό που μόλις τώρα είπε ο Στέφανος Οφινίτσης περί προοπτικής. Καταρχάς να πω ότι ως νευρολόγοι ζούμε ημέρες έτσι πολύ συναρπαστικές. Τόσο με όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση, όπου πια το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο δεν είναι απαραίτητα καταδίκη για αυτόν ο οποίος το υφίσταται, και ένα άλλο που βιώνουμε στην νευρολογία ως θαύμα, σαν αυτά τα θαύματα που περιγράψε μέχρι πριν από λίγο, είναι και η θεραπεία με τα antisense oligonucleotides, που εφαρμόστηκαν στην SMA, στην ΟΤΙΕΜΗΚΗ ΕΤΡΟΦΗΑ, και βλέπετε παιδιά καταδικασμένα να πεθάνουν σχεδόν παράλυτα, σηκώνονται και περπατάνε και τρέχουν και παίζουν. Αυτά τα δύο γεγονότα λοιπόν σηματοδοτούν αυτή τη στιγμή έτσι, δύο συναρπαστικά, πραγματικά συναρπαστικά κεφάλαια της νευρολογίας. Η νευρολογία, ωστόσο, από την άλλη, δεν ήταν ποτέ φιλοσοφία. Ή μάλλον όχι, να το πω αλλιώς. Φιλοσοφία ήταν, δεν ήταν θεωρητικολογία. Η φιλοσοφία είναι το επιστέγασμα της επιστημοσύνης και αυτό που κάνουμε εδώ και 2 ώρες τώρα όλοι μαζί, φιλοσοφία είναι. Αυτή είναι η έννοια της φιλοσοφίας. Είναι πολύ πραγματική, πολύ ζωική, πολύ ρεαλιστική, δεν είναι θεωρητικολογία. Και εξάλλου, ακόμα και έτσι να είναι, καλά κάνει και κάνει φιλοσοφία η νευρολογία, διότι ασχολείται με το όργανο το οποίο παράγει τη φιλοσοφία, γεννάει τη φιλοσοφία, και αυτό δεν είναι άλλο από τον εγκέφαλο.
Τέλος, για τις προοπτικές που αναφέρθηκε ο κύριος Φινίτσης, να πω και αυτό το πολύ ενδιαφέρον, πως το δεν το ήξερα, 45% γιατί δεν πάει καλά, διότι τόση ώρα που ακούμε όλα αυτά, νομίζουμε ότι είναι μια πανάκια αυτή η επανακαναλοποίηση και ότι όλα ωραία και καλά από εκεί και πέρα. Απ' την άλλη, ωστόσο, η έρευνα έχει στρέψει πολύ το ενδιαφέρον της σε άλλους παράγοντες, του ενδοθυλίου κυρίως. Μιλούμε και για αυτά τα vascular niches που υπάρχουν εκεί πέρα και το ποιος είναι ο ρόλος του ενδοθυλίου πέρα από την αθυρωμάτωση, πέρα από τα λιπίδια και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά που κάνετε, με αυτές με τις ενταρτηρεκτομές και λοιπά, με όλες τις τεχνικές, εκτός του από το ότι χαρίζεται η υγεία στον κόσμο, είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία να συμβάλλετε καθοριστικά, γιατί χωρίς εσάς και χωρίς αυτές τις τεχνικές δεν θα γινότανε, να μελετηθούν όλοι εκείνοι οι μοριακοί μηχανισμοί, οι οποίοι σχετίζονται με την γένεση των θρόμβων, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι όλοι οι ίδιοι, όχι μόνο γιατί διαφέρουν ενδεχομένως από την πηγή που προήλθανε ή να έχουν, ξέρω εγώ, και διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με το σε ποιο αγγείο εμφανίζονται, αλλά και διότι μπορεί να υπάρχουν πραγματικά υποκείμενοι μηχανισμοί. Πρόσφατη εμπειρία μας είναι με τον COVID και την immune-mediated, πώς λένε, θρομβώσεις, η οποία έχει περιγραφεί, αλλά δεν κολλάμε σε αυτό. Αυτό ήταν και ένας επιπλέον λόγος να μελετηθούν πραγματικά και να αρχίσουν να μελετώνται και άλλοι μηχανισμοί εκεί τοπικά στο ενδοθύλιο. Και ερώτηση μετά από όλο αυτό το μακρινό τέτοιο. Καλέ μου Μιχάλη, αυτό που τραβάτε και βγάζετε έχει μόνο τον θρόμβο μέσα ή υπάρχει περίπτωση να συμπαρασύρεται και στοιχεία του ενδοθυλίου? Το είχαμε συζητήσει νομίζω για κατηδίαν. Ιδίως στη θρομβοαναρρόφηση, πολλές φορές βρίσκουμε όντως ένα υλικό που αποδίδεται στο ότι είναι ενδοθύλιο. Τώρα και το στέντ προφανώς, πιθανώς άμα κανείς το κοιτάξει μικροσκοπικά, να έχει ενδοθυλιακά κύτταρα, αλλά μακροσκοπικά δεν βγαίνει κάτι που να είναι ορατό. Okay. Αυτό που φαίνεται είναι συνήθως ο θρόμβος. Τώρα ξαναλέω σε λεπτομέρειες. Αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα, διότι με τις μοριακές τεχνικές που γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε και εμείς και στο εργαστήριό μας, όπως επίσης και μεταβολομικές ή λιποδομικές τεχνικές κλπ, πραγματικά μπορούν να βγουν πολύ καλά συμπεράσματα και μέσα από αυτό το απροσδιόριστο, έτσι μορφολογικά τουλάχιστον πολλές φορές, υλικό το οποίο βγάζεται, και αυτά τεχνικά είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Και κλείνω λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό οι νευρολόγοι με τους ακτινολόγους, πάντα αναφέρομαι στο δικό μας το νοσοκομείο, να καθίσουμε πολύ σοβαρά να δούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το πώς συντονιζόμαστε κάτω από τις υπέρουσες συνθήκες, κυρίως στις εφημερίες, ώστε να κερδιθεί όλος αυτός ο χρόνος για την καλύτερη αποκατάσταση των ασθενών. Και το δεύτερο, πώς θα συντονιστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου αυτό το πολύτιμο υλικό το οποίο βγάζεται από τους ασθενείς να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση την οποία έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Και φυσικά σε αυτό το project όποιοι άλλοι συνάδελφοι οι νευρολόγοι μπορεί να ενδιαφέρονται, είτε και ο Θωμάς ο Τέγος, ή δεν ξέρω εγώ άλλους. Δύο κλινικές έτσι έχουμε έτσι κι αλλιώς στην νευρολογία. Αλλά μου είχε πει και ο κύριος ο Χρήστος Σαββόπουλος ότι ενδιαφέρεται. Να καθίσουμε πάρα πολύ σοβαρά, να μην περνάνε ημέρες και χάνεται υλικό και καταλήγει στον κάδο των αχρήστων ή στο εκεί που τα καίνε, τα αποστηρώνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Κουβαλάνε πάρα πολλά μυστικά αυτά τα υλικά, και ενδεχομένως η απάντηση ή απαντήσεις για το τι συμβαίνει με το υπόλοιπο 45% μετά από θρομβεκτομή που δεν πάνε μέσω και μακροπρόθεσμα καλά, την απάντηση λοιπόν να μας τη δώσει αυτό το υλικό. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, και εμένα προσωπικά ιδιαίτερα με ενδιαφέρει, διότι οπουδήποτε υπάρχει ανοσολογία και μεταβολισμός είναι κάτι το οποίο έχει πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον και στο κάτω-κάτω της γραφής αφορά τον εγκέφαλο. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φινίτσι για την πολύ ωραία συμπροεδρία που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου όλους τους ομιλητές, παρά το ότι υπήρχαν και αυτά τα τεχνικά προβλήματα.
κύριε Πλασόπουλε, κύριε καθηγητά μου, μόνο διαζώσεις μπορούμε να κάνουμε έτσι πολύ σοβαρά και σημαντικά βήματα. Καλή και η τεχνολογία, αλλά φαίνεται να μην αρκεί. Και παρακαλώ λοιπόν τον καθηγητή τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Πλασόπουλο να κλείσουν τη σημερινή εκδήλωση. Και ευχαριστώ και τον Θωμά τον Τέγο για την πολύ ωραία σχόλια και τις παρεμβάσεις του μετά από τις παρουσιάσεις που γίνανε. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Πλασόπουλος δυστυχώς έπρεπε να αναχωρήσει για Ιωάννινα. Έχουμε ένα άλλο συνέδριο εκεί αύριο το πρωί. Ωραία, και σας ευχαριστεί και αυτός με τη σειρά του, όπως και εγώ, για την παρουσία σας, παρά την κούραση που έχετε από το πολύ ωραίο ταξίδι. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, ήταν εξαιρετική. Η κουβέντα που έγινε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε πάρα πολλούς νέους συναδέλφους μαζί μας και πολλούς φοιτητές, οι οποίοι πιστεύω ότι όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μπουν στην κλινική πράξη, θα ζήσουν την περίοδο, τη χρυσή αυτή που περιγράψατε, με νέες αυτές τεχνικές και δυνατότητες θεραπείας, και να έχουμε τον τελικό στόχο στο μυαλό μας πάντα να παραδώσουμε έναν κόσμο καλύτερο με λιγότερες αναπηρίες. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε.